Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε με μία ενημέρωση από τον Δήμαρχο και μετά θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Με μέτρο. Δήμαρχε. Λοιπόν, από μέρους μου πολύ σύντομα δύο κουβέντες μόνο. Θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχω εμπλακεί στις εκλογές της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, επικεφαλής ψηφοδελτίου, έτσι, πέραν των όποιων άλλων κτλ. Αυτό που έχω να πω και που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η Λάρισα χρειάζεται να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα συλλογικά μας όργανα. Αυτό τήρησε για πολλά χρόνια και ο προκάτοχός μου. Πρόκειται για ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο παίρνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τον θεσμό. Υπάρχουν επιτροπές πάρα πολλές οι οποίες εργάζονται και έχεις τη δυνατότητα να είσαι στην πρώτη πληροφόρηση σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία βοηθούν και την ίδια την πόλη. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα οποιαδήποτε άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά, προσεγγίσεις κτλ. Απλά να ενημερώσω, για αυτό το ζήτημα ήθελα, και να πω πως μαζί μου είναι και ο κύριος Σούλτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Ψηφοδέλτιου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραλαγιώτου. Να πούμε καταρχήν καλή προσωπική επιτυχία, κύριε Δήμαρχε, και σε εσάς και στον κύριο Σούλτη. Θεωρούμε βεβαίως ότι είναι σημαντικό να εκπροσωπείτε ο Δήμος Λαρισαίων στα ανώτατα όργανα και επί της ευκαιρίας να ενημερώσω και εγώ το Σώμα ότι είμαι και ίδια υποψήφια στο Εποπτικό Συμβούλιο στην ΚΕΔΕ. Οπότε θα ήταν πολύ σημαντικό να εκλεγούμε και οι τρεις και να έχει ο Δήμος Λαρισαίων μια ισχυρή εκπροσώπηση στην ΚΕΔΕ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Πάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Κύριε Γαμβούλα. Λοιπόν, ευχηθώ και εγώ και στον Δήμαρχο και στον κύριο Σούλτη και στην κυρία Καραραγιώτου καλή επιτυχία στις εκλογές. Επί της ευκαιρίας θα ήθελα να αναφερθώ και σήμερα χάθηκε ένας άνθρωπος, ο Αποστόλης Ομποντικόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε έτσι σε άριστο βαθμό, σύμφωνα με τους συγχωριανούς του, την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπήρξε πρόεδρος στον Άγιο Γεώργιο, αντιδήμαρχος με τον κύριο Κομίτσα. Θα ήθελα από το βήμα να συλληπιθώ την οικογένειά του και να συνεχίσω λίγο στις ερωτήσεις. Προημερών βρεθήκαμε στον Άγιο Θωμά με την παράταξή μας, όπου σε μια πολύ ήρωη περιοδία κάναμε αυτοψία σε πολλά προβλήματα που έχει συνοικία. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα και να κάνω δύο ερωτήσεις. Να ενημερώσω ότι στο κτίριο που στεγάζεται ο Μορφωτικός Σύλλογος και πραγματοποιούνται πάρα πολλές δραστηριότητες, όπως μαθήματα χορού, ζούμπα, μαθήματα μουσικής, δανειστική βιβλιοθήκη κτλ. Και βρίσκονται εκεί καθημερινά δεκάδες παιδιά. Έχει υποστεί διάβρωση η στέγη και μπάζει νερά το κτίριο. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Μας ανέφεραν βέβαια το πρόβλημα ότι ανήκει στις εργατικές κατοικίες στο κτίριο. Όμως η ερώτησή μου θα ήθελα να είναι αν μπορεί ο Δήμος και οι υπηρεσίες του να βρουν λύση για αυτό το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο είδαμε με τα μάτια μας είναι τα πεζοδρόμια. Μέσα σε άλλα, βέβαια, σε όλη τη συνοικία έχουν προβλήματα τα πεζοδρόμια, αλλά ειδικά γύρω από το σχολείο η κατάσταση είναι πάρα πολύ έντονη. Έχουν βυθιστεί όλα τα πεζοδρόμια και είναι επικίνδυνο ιδιαίτερα για τα παιδιά ή ενδεχομένως και για ηλικιωμένους που πολλές φορές πάνε και παίρνουν τα εγγόνια τους από το σχολείο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε άμεσα αυτό το ζήτημα. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει γι' αυτό πρόβλεψη. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση, απλώς να ενώσω και εγώ τις ευχές μου και στον κύριο Δήμαρχο και στην κυρία Καλαριώτου και στον κύριο Νταΐ, γιατί... Σούλτη. Τον κύριο Σούλτη, συγγνώμη. Γιατί βοηθάει στην αναβάθμιση της πόλης. Αυτό μόνο. Ευχαριστούμε, κύριε Παγιώνη. Καλύτερο σε όλους τους υποψηφίους. Κύριε Ταϊζούδη. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ερώτηση, είναι μια επισήμανση. Κύριε Ταϊζούδη. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Δεν είναι κάτι.
Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα ρωτήσει προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο τι γίνεται με το κοινοκομείο και με το προσωπικό, λόγω των τελευταίων συχνών επιθέσεων σκυλιών. Το προηγούμενο Σάββατο δέχτηκα ο ίδιος επίθεση από σκυλί στην περιοχή της Γιάννουλης. Θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο, και πρέπει να ακουστεί εδώ, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στο κοινοκομείο, γιατί παρόλες τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται λόγω της έλλειψης προσωπικού, ανταποκρίθηκε άμεσα και μάζεψε το σκυλί, διότι το σκυλί ήταν πολύ επιθετικό και πολύ επικίνδυνο. Σκεφτείτε απλά να μην ήμουνα εγώ και να ήταν κάποιο μικρό παιδί στη θέση μου, τι θα γινόταν, θα το είχε κατασπαράξει. Και το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι οφείλουμε τέτοια θέματα που άπτονται της ασφάλειας των πολιτών να μην τα αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα, απλά να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δίνουμε λύση. Και αναφέρομαι στο θέμα του προσωπικού του κοινοκομείου, για να το διευκολύνουμε με αυτόν τον τρόπο και να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά του. Ευχαριστώ. Ερώτηση, κύριε Ξενοπούλου. Θέλω να ρωτήσω λίγο για... Καταρχάς, καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Σούλτη, κύριε Καρλαριώτου. Σχετικά με τα πάρκα, γενικά στη Λάρισα και με τις εργασίες που έχουν γίνει, πλατεία Ζιώτα στον Άγιο Γεώργιο, στην οικία Αγίου Γεωργίου. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα εκεί. Έχουν έρθει οι πολίτες, έχουν αφήσει και κάποια γραπτά παράπονα κτλ. Ενώ για τα θέματα που... Πλατεία Ζιώτα είναι στο συνοικία του Αγίου Γεωργίου. Πλατεία Ζιώτα λέγεται. Το έχω την πινακίδα πάνω στο σπίτι μου. Μπαμ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έχουμε ένα θέμα εκεί με τα κλαδιά των δέντρων, τα οποία είναι πολύ ψηλά και αγγίζουν τα σύρματα της ΔΕΗ. Ήρθαν οι κάτοικοι, νομίζω δύο φορές, και συζητήσατε για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει τρόπος να κοπούν, δεν έχουμε όχημα. Ξέρω ότι υπάρχει κάποιος εργολάβος που έχει αναλάβει αυτές τις εργασίες. Και επίσης το ίδιο θέμα, για να μην μακρηγορούμε, στην Οδό Ψαρών, στο παρκάκι στον Άγιο Νικόλαο, πάλι το ίδιο θέμα αντιμετωπίζει εκεί η συνοικία, με τα πολύ ψηλά κλαδιά των δέντρων. Νομίζω ότι έχουν έρθει κάποιοι κάτοικοι και αιτηθήκαν τη βοήθεια. Επίσης, σχετικά με τον Άγιο Γεώργιο, ξανά θα επανέλθω εκεί το παρκάκι μας, εκεί την πλατεία μας, την πλατεία Ζιώτα, υπάρχει ένα συντριβάνι που δεν λειτουργεί εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Είναι κρίμα, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Και συγχρόνως δεν έχει εδώ και 2,5 μήνες περίπου, δεν έχει καθαριστεί το πάρκο, εκτός από προχθές που ήρθαν και καθάρισαν με νερό μόνο τα πεζοδρόμια. Ενώ... Για να συνεννοηθούμε, ναι. Είναι η πλατεία πίσω από το συνεργείο. Είναι η πλατεία πίσω από τον Άγιο Γεώργιο. Παρακάτω. Δηλαδή, κατεβαίνουμε από την... ναι. Όχι η πλατεία Χασιώτη. Η πλατεία Χασιώτη είναι άλλη. Η πλατεία Ζιώτα είναι όπως κατεβαίνουμε από το Βασιλόπουλο τον καινούργιο, να καταλάβετε. Ακριβώς κάτω και αριστερά. Λέγεται πλατεία Ζιώτα. Είναι το 12ο δημοτικό σχολείο εκεί. Ναι, αυτή είναι η πλατεία Ζιώτα. Τέλος πάντων, θέλει κάποια επιμέλεια εκεί. Και δεύτερο για την Ψαρών, αυτό που είπα για τα κλαδιά των δέντρων, πέρασα κι εγώ και τα είδα. Και σας το επισημαίνω. Ευχαριστώ. Ωραία. Θέλω να κάνω κι εγώ ένα ερώτημα. Κύριε Δήμαρχε, τα προηγούμενα χρόνια, όχι τα τελευταία, και επί Δημάρχου Τζανακούλη, κλαδεύονταν τα δέντρα στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Ταχυδρομείου, στην τρίγωνη πλατεία, και δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα με τις φωλιές των πουλιών, γιατί αναγκάζονται τα πουλιά να φύγουν, και με τις ακαθαρσίες, που με τη βροχή, όσο και να καθαρίζουν την πλατεία, μυρίζει. Γιατί δεν προβαίνετε τα τελευταία χρόνια και φέτος ειδικά στο κλάδεμα αυτών των δέντρων σε αυτές τις πλατείες του κέντρου? Υπάρχει κάποιος λόγος? Γιατί έχουν χρόνια να κλαδευτούν και είναι πολύ ψηλά κλπ. Αυτό ήθελα να κάνω.
Στην κεντρική και στα... Ωραία, στην πλατεία Ταχυδρομείου και Τρίγωνη. Να γίνει και φέτος, γιατί νομίζω ότι είναι μία λύση για αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ωραία, να απαντηθούν συνολικά. Δήμαρχε. Λοιπόν, πάμε. Για τον Άγιο Θωμά. Ο Άγιος Θωμάς είναι μια συνοικία με αρκετά προβλήματα πράγματι. Είναι από τις συνοικίες που μέσα στη θητεία αυτή θα μπουν καταρχήν σε αναμόρφωση, σε αντικατάσταση των δικτύων του, ίδρευσης και άρα σε ασφαλτόστρωση όλης της συνοικίας, όπως έχει γίνει σε όλες τις υπόλοιπες συνοικίες που έχουμε επέμβει κατά αυτόν τον τρόπο. Και τα πεζοδρόμια, υπάρχουν αρκετά πεζοδρόμια πράγματι που έχουν πρόβλημα. Νομίζω είναι σε προγραμματισμό, κύριε Σούλτη. Έχουμε εργολαβία σε εξέλιξη, έτσι είναι στον προγραμματισμό τα πεζοδρόμια. Εντάξει. Τώρα. Εντάξει, τα πεζοδρόμια πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αν ήθελε κανένας αυτή τη στιγμή να κάνει τα πεζοδρόμια της πόλης, θα ήθελε καμιά δεκαριά προϋπολογισμού του Δήμου. Έτσι, καθαρά πράγματα. Λοιπόν, τα πεζοδρόμια κανονικά πρέπει να πληρώνονται από τους πολίτες σύμφωνα με τον νόμο. Έτσι, χρεώνονται. Εκεί, παρόλα αυτά, ο Δήμος κάνει τη δουλειά του και προσπαθεί, ας πούμε, να βελτιώσει την κατάσταση όσο περισσότερο γίνεται. Γι' αυτό και υπάρχει και η εργολαβία αυτή. Για τον μορφωτικό του Αγίου Θωμά, όντως υπάρχει πρόβλημα, το ξέρω, το έχω επισκεφτεί και εγώ. Θα βγει ένας μικρός διαγωνισμός για μονώσεις τέτοιες, είναι και άλλα σημεία. Και η Μελίνα Μερκούρη κάτω, οι εργατικές έχουν κάποια προβλήματα. Έτσι, για να δούμε μονωτικές κυρίως καταστάσεις, διαδικασίες μόνωσης σε κάποια αυτά. Εντάξει, έχουν προβλήματα τέτοια, παιδιά, στις κατασκευές των εργατικών κατοικιών των ΕΕΚ. Έχουμε τεράστια προβλήματα τέτοια. Θα σας πω, ας πούμε, ότι αλλάζαμε λάμπες επί 5 χρόνια στο Μελίνα Μερκούρι, ας πούμε, και εκεί έχονταν συνεχώς οι λάμπες, μέχρι που ανακαλύφθηκε ότι όλα τα δίκτυα που έχουν γίνει, τα ηλεκτρολογικά από τη μεριά, ας πούμε, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ας πούμε, ήταν εντελώς διαλυμένα στην κυριολεξία, με χαμηλής ποιότητας υλικά, αναγκαστήκαμε, ξυλώσαμε όλα τα δίκτυα. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τα παρακολουθούμε. Καλά κάνετε και τα εντοπίζετε, θα τα βλέπουμε και εμείς και να δούμε τις παρεμβάσεις μας εκεί. Κοινοκομείο, τα σκυλιά. Εύχομαι να μην πάθατε ζημιά, κύριε Τερζούδη, από την εικόνα, από την κατάσταση που περιγράφω. Μικρή. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα παντού. Θα ξαναπώ το ίδιο πράγμα. Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικού. Το θέμα του προσωπικού, αν μας δώσουν τη δυνατότητα, θα λυθεί. Σήμερα υπέγραψα προγραμματισμό, μας ζητήθηκε προγραμματισμός μόνιμου προσωπικού για το 20. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν και εργάτες του κοινοκομείου. Λοιπόν, όπως και στον υπόλοιπο Δήμο. Αρκεί να υλοποιηθεί. Δεν γνωρίζουμε, ζητήθηκε τέτοιος προγραμματισμός. Δεν ξέρουμε αν θα δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουμε ή όχι. Διότι κατά καιρούς ζητιένται αυτά και παλιότερα ζητιένταν, αλλά δεν υλοποιούνταν. Μακάρι να γίνει. Το θέμα των σκυλιών όμως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει σχέση με τους συμπολίτες μας. Τα αδέσποτα δεν βρέθηκαν εκεί από τον ουρανό. Έτσι. Καθαρά πράγματα. Συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή η κατάσταση να εγκαταλείπονται από τους συμπολίτες μας σκυλάκια και σκυλιά μεγάλα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρήσουν οι ίδιοι και ιδιαίτερα μέσα στην κρίση. Αυτό είχε μεγαλώσει πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα όλα αυτά, ας πούμε, να δημιουργούν αγέλες και να δημιουργούν τα προβλήματα αυτά. Είναι πρόβλημα όχι της Λάρισσας, πανελλαδικό στην κυριολεξία. Εμείς αυτό που αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κάνουμε είναι αυτά να τα μαζεύουμε όπου είναι, να τα στηρώνουμε, τα επαναφέρουμε εκεί, αν έχουν κάποια αρρώστια να τα νοσηλεύουμε. Έτσι. Αυτό κάνει η υπηρεσία με τις μύριες δυσκολίες της. Με τη μία κτηνίατρο, η οποία έχει πάρει και άδεια, με τη σύμβαση που έχουμε με έναν άλλο κτηνίατρο, με το προσωπικό, με τα 8 μήνα που όταν φεύγουν μένουμε γυμνοί στην κυριολεξία. Λοιπόν, μέσα από τις δυσκολίες αυτές, όμως το πρόβλημα παραμένει και είναι έντονο. Δυστυχώς στην πόλη είναι έντονο. Έτσι. Και αναζητούμε λύσεις που θα μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατάσταση ακόμη εκεί. Λοιπόν, πάρκα, κλαδιά. Βρίσκω την ευκαιρία να σας πω το εξής. Με το πράσινο στην πόλη υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα δεν έχουν σχέση ούτε με την καλή ή όχι δουλειά της υπηρεσίας,
ούτε με την επιστασία των προϊσταμένων, ούτε με τα πολιτικά στελέχη τα οποία ηγούνται αυτή τη προσπάθεια. Έχουν σχέση με μια υπηρεσία η οποία έχει αποδεκατιστεί και η οποία δεν παίρνει, δεν έχει πάρει μόνιμο προσωπικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα μια καθετοποιημένη υπηρεσία 180 ανθρώπων, που είχε και την τεχνική της υπηρεσία και τα πάντα, αυτή τη στιγμή να βρίσκεται με 80 ανθρώπους. Με 80 ανθρώπους, Γιώργο. Έτσι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην συντήρηση του πρασίνου όλης της πόλης. 20.000 δέντρα στην πόλη, 20.000 δέντρα αυτή τη στιγμή στην πόλη, έτσι. Πολύ μεγάλη χώρη πρασίνου σε τετραγωνικά και μια τεράστια προσπάθεια της υπηρεσίας να τα βγάλει πέρα. Στα κλαδέματα έχουμε και εργολαβία. Τουλάχιστον προσπαθούμε χρόνο παραχρόνο να περνάμε από κάθε περιοχή. Είναι αδύνατο τα πράγματα να περνάμε κάθε χρόνο, έτσι και να γίνονται τα κλαδέματα, αλλά με τον τρόπο που η υπηρεσία επιλέγει. Εγώ ούτε ειδικός είμαι, ούτε γεωπόνος είμαι, για να πω ότι αυτό πρέπει να κοπεί ή πρέπει να γίνει έτσι ή πρέπει να γίνει αλλιώς. Έχετε υπόψη σας ότι σχετικά σύντομα, νομίζω μέσα στο 20, θα υπάρξει μια εργολαβία υποβοήθησης της υπηρεσίας Πρασίνου. Έτσι, αναγκαστικά, διότι στην πόλη χάνεται φυτικό κεφάλαιο. Στην πόλη χάνεται φυτικό κεφάλαιο εξαιτίας αυτής της μεγάλης δυσκολίας που υπάρχει. Θα δούμε, σχεδιάζουμε, μελετάει η υπηρεσία αυτή τη στιγμή τι θα μπορούσαμε να έχουμε με μια εργολαβία, να πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα χωριά για να μπορέσει να συντηρηθεί καλύτερα κτλ. Θα έρθει κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα συζητήσουμε και θα δούμε την. Εκτός εάν ανοίξουν οι πύλες και μας επιτρέψουν να πάρουμε προσωπικό, που σημαίνει ότι εμείς θα είμαστε εκεί πρώτα. Να πάρουμε προσωπικό και να αποφύγουμε οτιδήποτε άλλο από τη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, ναι, τα πάρκα. Το ίδιο ήταν από την Ελένη, λοιπόν, κλαδιά κτλ. Ναι, νομίζω ότι για το πράσινο δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Εντοπίζουμε, πέραν της απάντησης που δίνω, καταγράφουμε αυτά που περιγράφεται, ώστε η υπηρεσία, ας πούμε, τον αντιδήμαρχο και με αυτά να μπορέσει να τα δει η υπηρεσία και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε έστω και την εικόνα τους αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από το αν είναι στον προγραμματισμό ή όχι της υπηρεσίας. Κύριε Βαγιούλη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ερωτήσεων. Μία τελευταία ερώτηση. Είναι τέσσερις. Αν έχει πληροφόρηση ο κύριος Δήμαρχος για την αντικατάσταση των προγραμμάτων, του κοινοφιλούς προγράμματος που έχει εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία ότι θα αλλάξει, αν ξέρει πώς θα κινηθεί αυτό το πράγμα. Μας είχατε πει για αναδιοργάνωση όλης της δομής του Δήμου, διευθυντών, υπηρεσιών και κάτι. Κάπως μας το είχατε πει, αν έχετε προχωρήσει σε αυτό. Και για το ΣΒΑΚ είναι η ερώτηση. Αν θα μπορούσε να έρθει ο μελετητής στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας εξηγήσει τη στόχευση, τι γίνεται, μην είναι αποσπασματικά συνοικία-συνοικία, αλλά ολόκληρο το έργο, πώς το έχει σκεφτεί. Για την κοινοφελή, ξέρω ότι θα ισχύσει, η φετινή κοινοφελής πήρε παράταση, έτσι, και τελειώνει. Πολλοί έφυγαν και σιγά σιγά κάποιοι λίγοι έμειναν ακόμα. Η πληροφόρησή μας από το κέντρο, ενώ από τα Υπουργεία και την Αθήνα, είναι ότι την επόμενη φορά θα ισχύσει, δηλαδή θα βγει μια φορά ακόμη, τώρα το 20, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά αν θα συνεχίσει. Δεδομένου ότι η κοινοθελής είναι πρόγραμμα το οποίο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έτσι και οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα έχουμε σταμάτημα. Ευχόμαστε να μην έχουμε. Ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια. Αυτό που σας λέω είναι πληροφορίες που συλλέγονται από τα συλλογικά μας όργανα και από όλα αυτά. Δεν είναι κάτι επίσημο ότι σταματάει η κοινοφελής. Ξέρω όμως ότι το 20 θα συνεχίσει. Και από εκεί και πέρα εμείς ευχόμαστε και πιέζουμε να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Ναι. Κάναμε ήδη, επειδή σε αυτό υποβάλλουμε κάθε χρόνο τεχνικό δελτίο. Μας συγκρίνουν τις θέσεις και υποβάλλουμε. Οι θέσεις που μας συγκρίναν είναι 609. Έχουμε υποβάλει το τεχνικό δελτίο το Σεπτέμβριο και σήμερα είδα στην εφημερίδα ότι μέσα στο Δεκέμβριο, σε κάποια εφημερίδα είδα, δεν θυμάμαι πια, Δημοκρατία, Ελεύθερος Τύπος, δεν θυμάμαι, ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα προκηρυχθεί. Ο Δήμος Λαρισαίων έχει 609 θέσεις, όλες οι ειδικότητες όπως ήταν κτλ. Ωραία.
υπηρεσίες του Δήμου, αν θα γίνουν μετακινήσεις. Θα γίνουν μετακινήσεις. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει. Δεν σκοτωνόμαστε. Εντάξει, Κώστα. Θα γίνουν. Θα γίνουν. Ήδη μελετάμε τις όποιες μετακινήσεις προϊσταμένων, προσωπικού κτλ. Πάντα με γνώμονα το να αποδώσουν ακόμα καλύτερα οι υπηρεσίες του Δήμου, έτσι και να υπάρξει, ας πούμε, και μια δυνατότητα οι υπάλληλοι μας να μην είναι επί 30 χρόνια σε ένα αντικείμενο, αλλά να μάθουν και κάτι που συμβαίνει δίπλα τους. Διότι παρατηρείται το φαινόμενο αυτή τη στιγμή, να, με το λειψό προσωπικό που έχουμε, να παίρνει άδεια κάποιος υπάλληλος και για 20 μέρες να νεκρώνει το συγκεκριμένο γκισέ ή το συγκεκριμένο γραφείο, ας πούμε, έτσι. Αυτό το βλέπω προσωπικά, το χειρίζομαι προσωπικά και θα υπάρξουν εξελίξεις. Για το ΣΒΑΚ. Ναι, κύριε Σούλτη, επειδή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναλυτικότατη και αρκετές φορές παρουσίαση και σε διαβούλευση και στο Δημοτικό Συμβούλιο από τους μελετητές όλο το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας της πόλης, πώς μελετάμε, ποιος είναι ο θύλακας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποιο είναι το έργο συνολικά κτλ. Επειδή σωστά το βάζετε, έχουμε και νέους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι δεν άκουσαν, νομίζω ότι πρέπει να προγραμματιστεί μια ενημέρωση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο για να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι τι ακριβώς προβλέπεται από τη συγκεκριμένη μελέτη. Πριν να μπούμε στην ημερήσια διάταξη, υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας. Η 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους 2019 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους 2019. Εντάσσετε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, εγκρίνετε. Με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Σπήρωσης και λευκό από την παράταξη της κυρίας Καραλαγιώτου. Πάμε στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα, τροποποίηση της συστατικής πράξης του ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων Δήμων και Κοινοτήτων Ομού Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 245 του νόμου 4555, κάθετος 2018. Εγκρίνεται. Τοποθέτηση εκτός του κύριου Κρίκη. Κύριε Κρίκη. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να πούμε ότι όσον αφορά την τροποποίηση, αφορά το άρθρο 9 της συστατικής πράξης και προσθέτει τους παραγράφους Δέλτα και Έψιλον, οι οποίοι λένε ότι ο Δέλτα έσοδα από συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, λοιπά έσοδα από κάθε πηγή όπως εμπορία υλικών βιοαερίων, ενώσεων πηγών ενέργειας κλπ. Θεωρούμε ότι είναι γνωστός ο τρόπος που λειτουργεί ο ΦΟΣΔΑ, ότι στηρίζεται στα ανταποδοτικά τέλη. Κάθε Δήμος πληρώνει ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση κλπ. Που πηγαίνουν τα απορρίμματα. Όμως εδώ με την τροποποίηση, στην ουσία τι κάνει, απελευθερώνει ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή των ιδιωτών στην διαχείριση των απορριμμάτων. Με αυτές τις δύο παραγράφους δηλαδή, στην ουσία, κατά την άποψή μας και εντείνει τη φορολογία, γιατί λέει ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα για καθυστερημένη καταβολή εισφορών των Δήμων ή λοιπόν πελατών κλπ. Άρα και ένταση του φοροκυνηγητού απέναντι στους δημότες και απέναντι στους Δήμους, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν και προβλήματα οικονομικά για να αποδώσουν τη συνδρομή τους εκεί. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με αυτή την τροποποίηση, ούτε φυσικά συμφωνούμε και με τον τρόπο που λειτουργεί ως τώρα ο ΦΟΣΔΑ. Αλλά θέλαμε να το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτόν τον τρόπο, γιατί πρόσφατα στις εκλογές στην ΠΕΔ, και αφού ο Δήμαρχος έκανε και αυτήν την εισήγηση ότι θα είναι υποψήφιος, θα ηγηθεί η ψηφοδελτίου στην ΚΕΔΕ, αποδεικνύεται γιατί την απόφαση αυτήν, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, την έχουν ψηφίσει στην ΠΕΔ και ο κύριος Γκουντάρας και ο κύριος Καλογιάννης. Αλλά κατά τα άλλα και οι δύο, όπως βγαίνουν και λένε, είναι αρνητικοί με την ιδιωτικοποίηση, με τη συμμετοχή των ιδιωτών στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αν θέλετε, επειδή πολλά λέγονται και επειδή πρόσφατα ήμασταν και με τον κύριο Γκουντάρα, που είναι συνδετημόνας του κύριου Καλογιάννη στην ΠΕΔ κλπ, και έλεγε ότι εμείς είμαστε ενάντια στην εμπλοκή των ιδιωτών μέσα στο
η απόφαση έχουμε το πρακτικό. Δεν ξέρω. Από το πρακτικό που μας δόθηκε από την συνεδρίαση της του ΦΟΣΔΑ. Λέει ότι του ΦΟΣΔΑ. Λέει ότι τροποποιείται, άρα εντάσσονται έσοδα με συμβάσεις φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον νόμο 2939 και λοιπά. Εντάξει, δεν λέω ότι στην ουσία επιβεβαιώνει την συμμετοχή. Γιατί έρχεται τροποποίηση. Αυτό ψηφίζουμε, την τροποποίηση. Έτσι δεν είναι, τη συστατική πράξη. Όχι. Γιατί βάζει και το άρθρο Δέλτα τότε μέσα. Ο Φώτσα έχει δικαίωμα να πουλάει ο ίδιος τα υλικά. Έτσι, ένα. Λοιπόν, αυτό είναι, πώς το λένε, σημαντικό ζήτημα, γιατί μέχρι τώρα άλλη ήταν η διαδικασία, η οποία μας ανάγκαζε να βάζουμε και οι ιδιότητες, ας πούμε, στην υπόθεση αυτή, γιατί δεν είχαμε εκ του νόμου τη δυνατότητα να πουλήσουμε εμείς υλικά. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά συστήματα, η ΕΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι το μόνο σύστημα. Υπάρχει ανταποδοτική ανακύκλωση, υπάρχουν και άλλα συστήματα τα οποία ουσιαστικά συνδιαχειρίζονται τα ανακυκλώσιμα με τον φορέα διαχείρισης, έτσι, και επιδοτούν μέσα από τη διαδικασία αυτή τους μπλεκάδους, τα απορριμματοφόρα κτλ. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία οδηγεί ότι κάπου δίνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ολοκλήρωσες, Πέτρο. Δεν αποκλείεται. Εγώ έκανα κριτική στο ότι δεσμεύονταν ο κύριος Κουτάρας στην ΠΕΔΟ και εμείς δεν θέλουμε τους ιδιώτες να εμπλακούν στην διαδικασία της καθαριότητας και της... Κύριε Γρήκη, ολοκληρώσατε. Λοιπόν, κύριε Βαγιούλη. Αν βλέπω καλά, το απόσπασμα του πρακτικού λέει 6 Αυγούστου 2019. Η συνεδρίαση. Και προφανώς λείπανε, απουσίαζαν κάποια άτομα. Λέει εδώ ποιοι παρευρέθηκαν και ποιοι απουσίαζαν. Είναι δυνατόν στις 6 Αυγούστου να καλείται συνεδρίαση? Πρώτο με 15 δεν δουλεύει τίποτα. Οπότε είναι δικαιολογημένοι οι κύριοι και οι κυρίες οι οποίοι απουσίαζαν. Το κατάλαβα αυτό. Βάζει μέσα τον Αύγουστο κατά καλό καιρό συνεδριάσει και τότε σοβαρά θέματα. Αυτή είναι η απορία. Αναφέρει τη άλλο σώμα προφανώς. Αναφέρει τη άλλο σώμα προφανώς. Είναι του Σωτήρου. Δεν είμαστε... Αναφέρεις σε άλλο σώμα, προφανώς. Δεν είναι δημοτικό συμβούλιο. Κύριε Βαγιούλη. Εδώ συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο. Δεν είναι το δημοτικό συμβούλιο. Είναι στο δημοτικό, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Στην αίθουσα. Μα, συγγνώμη, ο κύριος Αδαμόπουλος δεν είναι δημοτικό συμβούλιο. Κύριε Παγιούλη, είναι... Μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Όχι, τον αναγκάζω. Δεν υπάρχει δημοτικό συμβούλιο. Εντάξει, ωραία. Τον αναγκάζω τον άνθρωπο αφήσει διακοπές να πει να... Ωραία. Προχωράμε σε διαδικασία ψηφοφορίας. Κύριε Καραλαγιώτου. Ναι. Κύριε Κρίκη. Όχι. Με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ήθελα να ψηφίσω την εισήγηση, να ευχηθώ καλή επιτυχία στους υποψηφίους. Η συμμετοχή και η εκλογή τους αύριο σε ένα τέτοιο κεντρικό συμβούλιο αναβαθμίζει και τη Λάρισα. Ευχαριστώ. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Λαρισαίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας. Υπάρχει διαδικασία ψηφοφορίας ως προς τους αντιπροσώπους της αντιπολίτευσης. Ο Δήμος Λαρισαίων έχει 14 εκπροσώπους. 9 είναι από την παράταξη, από τη συμπαράταξη Λαρισαίων. Ο ένας είναι ο Δήμαρχος και συμμετέχουν επίσης οι πρώτες του Δημάρχου είναι... Μέσα στους 9 είμαι εγώ, Ναι. 9. 8 συν 1, ακριβώς. Είναι η Απρίλη Ρήτα, είναι ο κύριος Γιανακόπουλος, ο κύριος Δαούλας, ο κύριος Διαμάντος, ο κύριος Ζαούτσος, ο κύριος Καφές,
ο κύριος Νταΐς και ο κύριος Τάχος. Για τους 5 της αντιπολίτευσης θα γίνει διαδικασία ψηφοφορίας μέχρι 5 σταυρούς μεταξύ ανάμεσα στα μέλη της αντιπολίτευσης. Για να εκλέξουν πώς? Για να εκλέξουν 5. Είναι 6 υποψήφια. Με διαδικαστικά να ρωτήσω κάτι. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε διαδικαστικά να ρωτήσω. Ορίστε, κύριε Βουλά. Θα πρέπει να τοποθετηθεί η κυρία Καραλαριώτο για να μας πει αν διαφέρει τη γεια για τους 5, διαφορετικά τι νόημα έχει η ψηφοφορία. Κυρία Καραλαριώτο, ως προς την, ως μια μικρή τοποθέτηση για την πρότασή σας. Λέει ο κύριος Γούλας. Αν τους θέλει. Διαφορετικά δεν υπάρχει νόημα να γίνει ψηφοφορία. Η κυρία Καραλαριώτου έχει... Σταματήσαμε. Η κυρία Καραλαριώτου έχει το λόγο. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι επειδή ακριβώς η παράταξη του Δημάρχου είναι, έχει 9+2 που δίνει επιπλέον ο νόμος του τροποποίηση που έγινε στον αναπτυξιακό νόμο, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα, άρα πάτε στους 11 εσείς, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα, εάν εσείς επιθυμείτε, να δώσετε κάποια άτομα στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Εμείς στη διαδικασία της ψηφοφορίας θα καταθέσουμε 5 υποψηφιότητες για να εκλέξουμε 5 άτομα. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια πρόταση. Ορίστε, κύριε Γούλα. Λοιπόν, με τα δεδομένα αυτά, θα πρότεινα και στην πλειοψηφία παράταξη να δώσει 2 στην αντιπολίτευση και στην κυρία Καραλαριώτου. Έτσι, λοιπόν, να δώσει 1, οπότε να, και εμείς οι υπόλοιποι να έχουμε εκπροσωπηθούμε με ένα σύμβολο. 4. Συγγνώμη, δηλαδή. Όχι, 4. Να βρεθεί η φόρμουλα να πάμε όλοι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό. Συνεχίζει τη διαδικασία ψηφοφορίας.
Εκλέγονται με 18 ψήφους η κυρία Καραλαγιώτου, ο κύριος Τερζούδης, η κυρία Καμιλαράκη, ο κύριος Ανδριτσόπουλος και ο κύριος Αργυρόπουλος. 3 ψήφους παίρνει ο κύριος Κρίκης και 2 δεν ψηφίζουν παρόν. Οπότε εκλέγονται οι πρώτοι 5. Ναι. Καραλαγιώτου, Τερζούδης, Καμιλαράκη, Ανδριτσόπουλος και Αργυρόπουλος. Τρίτο θέμα, έγκριση αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι για όσους έχουν δηλώσει έδρα πάνω από 10 χιλιόμετρα από την πόλη. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 για την πράξη με τίτλο «Επισκευές, συντηρήσεις και προμήθειες Δημοτικού Κοινοκομείου Λάρισας». Ναι, να μιλήσω. Εισήγηση από τον κύριο Σούλτη. Λοιπόν, είναι τα τελευταία του προγράμματος Φιλόδημου αυτά. Θα μιλήσω και για τα δύο. Το ένα είναι για τις αναβαθμίσεις του κοινοκομείου και το ένα είναι για τις υπερασφάλειες. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στον κάθε Δήμο έχει ένα πλαφόν προς τα πάνω γύρω στις, νομίζω, 300.000. Έτσι, λοιπόν, με αυτά τα χρήματα αποφασίσαμε, γίνεται μελέτη. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τη δει, δεν την θυμάμαι. Τώρα καταθέτουμε το τεχνικό δελτίο, δηλαδή, και η μελέτη ολοκληρώνεται. Αφορά κυρίως συντηρήσεις των χώρων, έτσι, βελτιώσεις, δημιουργούμε κλουβιά απομόνωσης, αναβαθμίζεται το χειρουργείο, αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός, έτσι από ό,τι ξέρω κι εγώ, έτσι. Νομίζω ο προϋπολογισμός φτάνει στα 314.000, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Το θέμα της πυρασφάλειας είναι κάτι αντίστοιχο, έχει έναν τιμοκατάλογο, χρηματοδοτεί και μελέτες, χρηματοδοτεί και την κατασκευή. Βέβαια, βάζει 1.000 νομίζω στα νηπιαγωγεία, 1.500 και 2.000, ενώ θα έπρεπε να είναι ανάποδα, γιατί η δυσκολότερη πυρασφάλεια είναι των νηπιαγωγείων. Αυτό δείχνει δηλαδή και πώς βγήκε το πρόγραμμα, έτσι. Είναι ελάχιστα τα ποσά αυτά, έτσι, για να κάνεις πραγματικά μελέτη και κατασκευή πυρασφάλειας. Εμείς όμως παρόλα αυτά ετοιμάσαμε το τεχνικό δελτίο, βάλαμε όλα τα σχολεία. Το θέμα της πυρασφάλειας ήδη από την προηγούμενη θητεία κάνουμε μελέτες και κατασκευές πυρασφάλειας στα σχολεία. Συνεχίζεται αυτό. Έτσι βάλαμε λοιπόν τα σχολεία εκείνα που έχουν επιλεγεί με κριτήρια ποια είναι τακτοποιημένα από άδειες και τέτοια. Έτσι. Οπότε δεν θυμάμαι τώρα πόσα σχολεία, 42, δεν θυμάμαι πόσα σχολεία βάζουμε. Και από εκεί θα βγει και ο προϋπολογισμός. Έτσι. Ερωτήσεις. Ερώτηση. Τοποθέτηση. Επίσης. Τοποθέτηση. Ερώτηση ο κύριος Κρίκης. Ναι. Τώρα είναι 42 σχολεία. Η μια ερώτηση ήταν αυτή που είπε ο κύριος Σούλτης, που απάντησε μέσω της εισήγησης. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε γιατί ποσό πρέπει να προϋπολογίζουμε και ποιο είναι το ποσό της επιδότησης που θα πάρουμε από το Φιλόδημο για να τοποθετηθούμε στην εισήγηση που έρχεται. Το ανώτατο όριο που δίνει ο Φιλόδημος είναι 300.000. Βέβαια, με τους υπολογισμούς που θα κάνουμε ακόμα και με τις τιμές που δίνει, έτσι, θα είναι παραπάνω. Εντάξει. Αλλά το πραγματικό ποσό, αν πάμε αυτά να τα κατασκευάσουμε, θα είναι πολύ περισσότερα. Εντάξει. Δεν φτάνουν δηλαδή αυτά τα χρήματα. Εντάξει. Δηλαδή, είναι, ας το πω, τα ποσά που δίνουν είναι το 1/5 του ποσού που χρειάζεται. Ας πω, και λίγα λέω. Εντάξει. Τοποθετήσεις. Κύριε Γούλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα μερικά πράγματα να σχολιάσω για το κοινοκομείο. Νομίζω είναι λάθος η σκοπιμότητα αυτή όπως παρουσιάστηκε, δηλαδή να κάνουμε συντηρήσεις των υπαρχόντων κτηρίων. Το κοινοκομείο έχει ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, αύξηση θέσεων. Έχει 100 θέσεις σήμερα, δεν χωράνε, επομένως τουλάχιστον έπρεπε να πάμε στις 200. Άρα αυτά τα χρήματα που δίνει ο Φιλόδημος έπρεπε να σχεδιαστεί η μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση και όχι να κάνουμε
μικροσυντηρήσεις τώρα, να πάρουμε εργαλεία τα οποία είναι, δεν είναι και τόσο απαραίτητα, αλλά να ξοδευτούν τα χρήματα σε αυτό. Ακριβώς η σκοπιμότητα, νομίζω, αυτή δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι οι ανάγκες είναι αλλού. Έτσι, και ας πει ο κ. Σούλτες γιατί δεν το βλέπει αυτό η τεχνική υπηρεσία ή όποιος το έχει κάνει την εισήγηση αυτή. Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Γούλα. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε όχι τώρα τελευταία, ένα χρόνο πριν. Γιατί ο φιλόδημος αυτός έχει πάνω από χρόνο που. Η αρχική ιδέα ήταν αυτή που λέτε. Όμως είδαμε ότι το ποσό που δίνει ο φιλόδημος είναι ελάχιστο. Δηλαδή, αν πηγαίναμε σε επέκταση, έτσι, το κύριο ποσό θα ήταν του Δήμου. Επειδή υπάρχουν όμως και προβλήματα με τις άδειες και τα λοιπά, είπαμε να εξαντλήσουμε το ποσό του φιλόδημου σε αυτό και το θέμα της επέκτασης είναι, στη συνέχεια θα το δείτε, θα έρθει και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς με δικούς μας πόρους θα ήταν εκείνο. Νομίζω και η Γούλα, μισό λεπτό. Ναι. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Πώς γίνεται τώρα. Ναι, δεν σηκώσετε το χέρι τώρα τις τοποθετήσεις. Ωραία. Είμαστε στη διαδικασία των τοποθετήσεων σε δεύτερο επίπεδο. Σας ακούμε, κύριε Καλέκοτα. Τα προβλήματα στο κοινοκομείο νομίζω ότι είναι σε όλους μας γνωστά. Είναι τεράστια τα προβλήματα, τόσο αν δει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει με την βλάστηση, οι υποδομές που υπάρχουν μέσα. Άρα θεωρώ ότι λόγω και του ποσού που υπάρχει από το φιλόδημο, σωστά κατά τη γνώμη μας δίδονται αυτά τα χρήματα για να γίνουν κάποιες συντηρήσεις που είναι τελείως απαραίτητες στο κοινοκομείο Λάρισσας. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος, και το θέμα της επέκτασης που έθεσε ο κύριος Γούλας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο βεβαίως αποτελεί πολύ μεγαλύτερα κονδύλια από το ποσό που δίνει αυτή τη στιγμή ο φιλόδημος. Άρα, συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση. Και εκεί. Τοποθετούμαστε και για το τέταρτο και για το πέμπτο, καταλαβαίνω. Γιατί εισηγήθηκε και για τα δύο. Αν θέλετε, τοποθετούμαστε για το τέταρτο, δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, απλά. Εντάξει, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι όσον αφορά το τέταρτο θέμα για το κοινοκομείο, εμείς θέλουμε να βάλουμε και ορισμένους προβληματισμούς, γιατί φτάσαν στα χέρια μας κάποια υπομνήματα από κάποιους συνεργάτες σας υποψήφιους στο Δημοτικό Ψηφοδέλτιο, από αυτή την έννοια συνεργάτες εννοώ. Έφτασε στα χέρια μας μια αίτηση από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ασπίδα, η οποία μεταξύ άλλων ζητάει να παραχωρηθεί η υπηρεσία του κοινοκομείου στη λειτουργία της ΚΙΝΣΕΠ και με ένα άλλο της υπόμνημα ζητάει να μετατραπεί το άλσο στο αισθητικό σε θεματικό οικολογικό πάρκο, όπου ανάμεσα στις δραστηριότητες θα είναι και η εκτόνωση των ζώων. Το λέω αυτό γιατί, από ό,τι φαίνεται από το κείμενο, εδώ είστε να το διαψεύσετε ή όχι, φαίνεται ότι υπήρχαν δεσμεύσεις προεκλογικές απέναντι σε αυτή την ΚΙΝΣΕΠ. Και πώς συνδέεται. Δεσμεύσεις εννοώ παραχώρησης. Από εκεί και ύστερα πώς συνδέεται. Συνδέεται με το γεγονός ότι εμάς μας προβληματίζει ότι έρχεται ένα τέτοιο θέμα τώρα, να μπει δηλαδή στο φιλόδημο, στο κοινοκομείο, καλά να κάνει και να μπει, να αγοραστεί και ο εξοπλισμός, να ετοιμαστεί και το κοινοκομείο όπως πρέπει, αλλά κατά την άποψή μας χρειάζεται να υπάρχει και δέσμευση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ότι εφόσον αλλάξει το κοινοκομείο, εξοπλιστεί κτλ. Κτλ. Δεν θα παραχωρηθεί σε καμία περίπτωση στην ΚΙΝΣΕΠ. Όπως επίσης θέλουμε να υπάρξει και δέσμευση και για το αισθητικό άλσος. Τα βάζω μαζί γιατί συνδέονται αυτά τα τρία θέματα. Παρόλα αυτά, ο φιλόδημος μας στέλνει πάλι στο να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Ακόμα και για το κοινοκομείο είναι παραπάνω αυτά που πρέπει να πληρώσουμε από ό,τι θα πάρουμε. Παρ' όλα αυτά θα το ψηφίσουμε. Για το πέμπτο θέμα που αφορά την πυροπροστασία των σχολείων, την πυρασφάλεια, είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος Σούλτης, ότι είναι ψίχουλα αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσα από το πρόγραμμα για να θωρακιστούν τα σχολεία. Και εδώ μιλάμε ότι δεν εξασφαλίζονται όλα τα σχολεία της πόλης, αλλά μονάχα ένα μέρος αυτών.
Και το ζήτημα είναι το εξής. Ανάμεσα στα άλλα, στο πέμπτο θέμα, βασική προϋπόθεση για να μπει στο πρόγραμμα, λέει, πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τυχόν διαφορά στην εκτέλεση του έργου θα πρέπει να καλυφθεί είτε από ίδιους πόρους, δηλαδή με χρήματα του Δήμου, είτε να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα. Αυτό με βάση την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα, αν επιδοτείται με 300 χιλιάρικα αυτό το πρόγραμμα, ο Δήμος θα πρέπει για να καλύψει αυτά τα 42 σχολεία που καλεί να βάλει αυτή τη στιγμή, που καλείται να βάλει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο ποσό. Και με βάση την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου, αυτό φτάνει σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ύψος. Δηλαδή πρέπει να βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ. Άρα εδώ αναλαμβάνει μια δέσμευση ο Δήμος. Και είναι σημαντική αυτή η δέσμευση, δηλαδή να βρει 1 εκατομμύριο από ίδιους πόρους για να καλύψει αυτή τη βασική ανάγκη. Και νομίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπροστά σε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί με μια ευθύνη. Μπορούν οι Λαρισαίοι να πληρώνουν από την τσέπη τους. Υπάρχουν οι άλλα 40 σχολεία στη Λάρισα, 120 σχολικά κτίρια, πόσα είναι. Δηλαδή είναι το 1/3. Εδώ χρειάζεται να διεκδικηθεί ένα πρόγραμμα από το κράτος και να αναδειχθεί αυτή η ευθύνη της κυβέρνησης και της τωρινής και της προηγούμενης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Όλος ο φιλόδημος στην ουσία λέει στους Δήμους τσοντάρετε κι εσείς. Σας βάζω εγώ ένα μέρος, τσοντάρετε κι εσείς. Και νομίζουμε ότι σε αυτό το θέμα χρειάζεται πραγματικά να ανοίξει μέτωπο. Δεν μπορεί οι Δήμοι, δεν μπορεί οι Δημότες να φορτώνονται τα βάρη της κεντρικής κυβέρνησης. Το ζήτημα της πυρασφάλειας των σχολικών κτηρίων δεν αφορά τους Δήμους. Αφορά την κεντρική κυβέρνηση. Ανεξάρτητα αν τον παρέδωσε τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων στους Δήμους, χωρίς πόρους. Για όλα αυτά και για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, έχουν ευθύνη και η σημερινή Δημοτική Αρχή. Γιατί είναι θειασότης της λογικής που λέει υπέρ της αποκέντρωσης των Δήμων, υπέρ της αυτοτέλειας, στο να πάρουν ευθύνες. Και πώς το συνδέει αυτό. Και η παράταξη του κυρίου Δημάρχου που θα κατεβεί στην ΚΕΔΕ. Το συνδέει με το να έχουν οι Δήμοι έσοδα και να αναλαμβάνουν και ευθύνες. Α, έσοδα όμως τι, από φορολογία, από φορολογικά έσοδα του κράτους. Εμείς στο πέμπτο θέμα θα τοποθετηθούμε με επιφύλαξη στο Λευκό. Ενώ θέλουμε να προχωρήσει η πυρασφάλεια, δεν μπορεί να δεσμευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ να βάλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Δήμος. Πρέπει να διεκδικηθούν αυτά τα χρήματα από το κράτος. Ολοκληρώνεται και η κρίκη. Και η Ούλα. Ο κύριος Σόλης επικαλέστηκε προβλήματα έκδοση οικοδομικής άδειας και τέτοια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί στο ΤΕΙ όλα τα παράνομα κτίρια, τουλάχιστον όταν ήμουνα εγώ εκεί, ήταν 17 κτίρια τα οποία πήραμε συμπληρωματικές οικοδομικές άδειες, οπότε όλα τα κτίρια ήταν νόμιμα ως προς την πολυοδομική άδεια κλπ. Το τελευταίο κτίριο που έγινε στη ΣΥΠ 5.000 τετραγωνικά, και αυτό βγάλαμε την άδεια, όπως και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις το 2016. Άρα, που υπάρχει πρόβλημα που επικαλούνται την άδεια οι τεχνικές υπηρεσίες. Είναι ένα θέμα αυτό. Τώρα, από την άλλη, 341.000 που προτείνει στο φιλόδημο, θα μπορούσε να γίνουν κτηριακές εγκαταστάσεις πάνω από 1.000 τετραγωνικά, 1.200, ήδη εμείς κάναμε 320.000 κτίρια, 120.200 τετραγωνικά κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπου νομίζω το κόστος είναι πάρα πολύ μικρότερο σε σχέση με τα κτηριακά του κοινοκομείου. Άρα νομίζω ξεκινάμε λάθος και η πόλη έχει ανάγκη κάτι άλλο και όχι αυτό το οποίο προτείνει σήμερα η Δημοτική Αρχή. Το ψηφίζετε? Το ψηφίσω επειδή κάτι πρέπει να γίνει με επιφύλαξη. Και τα δύο. Και τα δύο, ναι. Όχι, το άλλο το ψηφίζω κανονικά. Αυτό το ψηφίζω. Λοιπόν. Κύριε Παπαστόλου, τι θέλετε? Είμαστε στις δευτερολογίες. Δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση συμβούλου. Κύριε Γαμβούλα. Κύριε Βαγιώλη. Ωραία. 4 και 5, και το 4 και το 5. Το 4 εγκρίνεται με λευκή ψήφο. Το 4 μόνο.
4 ομόφωνα, το 5 λευκό. Με λευκό. Λευκό. Πάλι ομόφωνα. Ναι, με το... Ωραία, με το λευκό της Λαϊκής Εισπύρωσης. Έκτο θέμα, ορισμός επιτροπής. Αυτό, επειδή αυτό το έγγραφο που έχεις έχει κατατεθεί στο Δήμο, γιατί με ένα τέτοιο έγγραφο δεν έχει φτάσει. Ρωτάω... Δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι τώρα κάτι. Δηλαδή, γιατί δεν έχει έρθει τίποτα. Άλλου Δήμου. Ορισμός επιτροπής του άρθρου 100... Ορισμός επιτροπής του άρθρου 199 του νόμου 3463 του 2006 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Λαγισαίων. Δύο συμβούλους, κύριε Σούλτη. Ωραία, θα καταθέσετε και δύο αναπληρωματικούς. Θα καταθέσετε και δύο αναπληρωματικούς. Σούλτης και Ζαούτσους. Έβδομο θέμα, ανάκληση της με αριθμό 106 του 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα έγκριση επιχορήγησης του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών για τη δημιουργία και παραγωγή εξειδικευμένου οδηγού καλής συμπεριφοράς και υποστήριξη ατόμων με αναπηρία από υπαλλήλους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εγκρίνεται με την λευκή ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης. 8. Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικού χώρου στο Πάρκο Αλκαζάρ για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ κατά τη λειτουργία του θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων, Πάρκο των Ευχών 2019-2020. Εισηγητής. Κύριε Νταΐ. Κύριε Γαμβούλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, στην προηγούμενη συνεδρίαση έγινε μια ακτινής και αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση σε σχέση με τις προϋποθέσεις που βάζει η Δημοτική Αρχή και νομίζω και το ίδιο πρέπει να απαιτεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, σύσσωμο, εν όψη των εορτών και του ανοίγματος του Πάρκου των Ευχών, όσον αφορά στη συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη που είναι το Λούνα Πάρκ. Επειδή ακριβώς έγινε αυτή η συζήτηση την προηγούμενη φορά, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Απλώς θα αναφέρω τα τρία στοιχεία, αυτά τα οποία βάζουν τις προϋποθέσεις και στοιχειοθετούν ότι οι εγκαταστάσεις του Λούνα Πάρκ βάζουν πρώτο και πάνω απ' όλα την ασφάλεια των συμμετοχόντων, των επισκεπτών, των πολιτών, των χειριστών, του προσωπικού που δουλεύει εκεί. Και αυτό είναι και το κυρίαρχο στοιχείο. Επιλέξαμε να πάμε στην εταιρεία στην οποία προτείνεται, θέτοντας τρεις στόχους. Ο πρώτος ήταν ότι πρέπει για κάθε μηχάνημα που θα έρθει να εγκατασταθεί στο χώρο του Πάρκου Αλκαζάρ, θα πρέπει να υπάρχει καταρχάς το βιβλίο του κατασκευαστή, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, να υπάρχει βιβλίο συντήρησης και ελέγχου περιοδικό, περιοδικότητα εννοώ, χρονικά. Σε άλλες χώρες, δηλαδή, η νομοθεσία αυτό το προβλέπει να υπάρχει σε κάποιες είναι ανά ένα χρόνο, σε κάποιες είναι ανά δύο χρόνια. Και το τρίτο, πολύ σημαντικό στοιχείο που αφορά τον χειρισμό των μηχανημάτων και το οποίο, όπως ξέρετε, δεν καλύπτει από κανένα άρθρο ελληνικής νομοθεσίας και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι χειριστές των μηχανημάτων του Λούνα Πάρκ προσλαμβάνονται ως ανειδίκευτοι εργατοϋπάλληλοι. Λοιπόν, άρα ζητήσαμε να υπάρχει, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε και πώς ισχύουν στις έξω νομοθεσίες, είτε δίπλωμα χειριστή, είτε άδεια χειριστή, είτε πιστοποίηση χειριστή. Και το τελευταίο βασικά είναι ότι αυτά όλα όσον αφορά την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση, θα πιστοποιηθούν από ανεξάρτητο πιστοποιημένο οργανισμό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
και βέβαια θα θέσουν και τις παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που την αναγνώριση και τον έλεγχο με την έκθεση τεχνικής επιθεώρησης που θα κάνουν για κάθε ένα μηχάνημα. Υποχρεωτικά σε κάθε παιχνίδι του Luna Park μπροστά θα υπάρχουν πινακίδες που θα αφορούν όλα τα στοιχεία του μηχανήματος και επίσης τους όρους του ασφαλούς λειτουργίας, για ποια ηλικία είναι, για ποιο ύψος του παιδιού είναι, αν πρέπει να, είναι να συνοδεύεται ή να μην συνοδεύεται. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε θέσει πρωταρχικά για να μπορέσουμε να πάμε με ασφάλεια σε όλο το project και με βάση αυτό προτείνουμε την συγκεκριμένη εταιρεία όπου οι φορείς της, είτε οι φορείς είτε οι διαχειριστές της έχουν εμπειρία, δουλεύαν με θεματικά πάρκα και θα φέρουν όλα αυτά που έχουμε ζητήσει ούτως ώστε να υπογράψει στο τέλος ο Δήμαρχος την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Αυτά και καλό το σώμα και να στηρίξει την πρόταση αυτή και την προσπάθεια που κάνουμε και νομίζω ότι, το επαναλαμβάνω τελευταίο αυτό, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει κενό νόμο. Έτσι, το Υπουργείο Ανάπτυξης δηλώνει αρμόδιο, το ξαναλέω όπως και την άλλη φορά. Έχει συσταθεί μια επιτροπή, στην κατεύθυνση αυτή δουλεύει η επιτροπή, με βάση αυτά που λέμε εμείς τις γενικές απαιτήσεις που έχω βάλει στην εισήγηση. Έτσι, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι στον αέρα και γι' αυτό ακριβώς είναι συγκεκριμένη πρόταση και το οποίο είναι καλό να την ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις. Κύριε Γαμβούλα. Θα ήθελα να γίνει γνωστό στο σώμα. Αν υπήρξαν και άλλοι υποψήφοι με τα ίδια χαρακτηριστικά, ήταν μια ερώτηση που την έκανα και για το Παγκοδρόμιο. Δεν μου απαντήθηκε. Υπήρξαν άλλοι υποψήφοι που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ίδιες απαιτήσεις με το συγκεκριμένο. Και τη δεύτερη ερώτηση. Αν υπάρχει, αν δίνεται η δυνατότητα στον συγκεκριμένο που έχει υποβάλει, που πάει να εκμεταλλευτεί το μίσθωμα υπεκμισθώνοντας αυτό σε άλλους το χώρο. Μια ερώτηση. Ναι, ναι κύριε Πρόεδρε. Η εταιρεία, απλά ενημερωτικά, μήπως έχει σχέση με την εταιρεία που είχε πέρυσι το Luna Park? Όχι. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Δή. Πριν, ναι. Από τον Αντιδήμαρχο. Γνωρίζετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα Luna Park. Υπάρχουν δήμαρχοι, κανένας δημοτικός σύμβουλος και κανένα δημοτικό συμβούλιο. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι θα τραβιούνται μια ολόκληρη ζωή μέσα από υποτίθεται διαφανείς διαδικασίες που είναι οι διαγωνισμοί, έτσι όπως συνέβη σε γειτονική πόλη, έτσι, οι οποίες δεν διασφάλισαν μέσα από τον συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο σχεδόν τίποτα. Με αποτέλεσμα να συμβούν γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά έχουν ξεκινήσει από αρκετά χρόνια πριν. Θα θυμάστε στο Ελληνικό τον κύριο Κορτζίδη πρώτο. Έτσι. Και στη συνέχεια έγινε και αλλού, έγινε και παραπέρα, έγινε και δίπλα μας. Όταν ένας δήμαρχος βάζει την υπογραφή του κάτω από μια τέτοια υπόθεση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τον ίδιο. Δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή σκέφτηκα να γίνει πάρκο χωρίς Λούνα Πάρκ. Δεν συνάδει βεβαίως, όλο αυτό μεταφέρουν και οι συμπολίτες μας και οι συνεργάτες μου, ότι δεν συνάδει και ότι πρέπει να υπάρξει τέτοια λειτουργία. Σε αυτή την κατεύθυνση, μιας και αναλαμβάνω την ευθύνη, δώστε μας τη δυνατότητα να επιλέξουμε. Η διαγωνιστική διαδικασία και του καλοκαιριού, σε ό,τι αφορά το παζάρι, και οι προηγούμενοι ήταν διαδικασίες οι οποίες έγιναν, φαίνονται και ορίζονται ως διαφανείς, αλλά όσοι συμμετείχαν στις διαδικασίες αυτές θα κατάλαβαν ότι πρόκειται για συμφέροντα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαγωνίζονται για να πετύχουν συγκεκριμένα πράγματα και σε συγκεκριμένους τόπους που να φτάσω στο σημείο να πω ότι μπορεί να τους έχουν ακόμα και μοιρασμένους. Υπόθεση κάνω. Έτσι. Λοιπόν, δώστε μας τη δυνατότητα λοιπόν να επιλέξουμε μια λύση Luna Park με καλά μηχανήματα, με λιγότερα από άλλες φορές μηχανήματα, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας και στα μικρά παιδιά να χαρούν το περιβάλλον αυτόν το μήνα και εγώ να είμαι πιο ήσυχος από ό,τι προκύπτει και από, μέσα από διαγωνισμούς που έχουν γίνει. Λοιπόν, ξεκινώντας από το τέλος, νομίζω το απαντήσαμε. Δεν είναι η ίδια εταιρεία, έτσι πρόκειται για άλλη εταιρεία.
αυτή που ήταν πέρυσι δηλαδή στο Πάρκο των Ευχών. Ναι, ούτε πρόπερση, ήταν πέρυσι. Πάντως είναι διαφορετική και από την περσινή και την προπέρσινη. Έτσι, είναι καινούργια άλλη εταιρεία. Όσον αφορά αν υποβλήθηκαν, κοιτάξτε, προφανώς πέρασαν αρκετοί από εδώ, είτε τηλεφωνικά είτε προσωπικά, κάναμε μια κουβέντα. Από τη στιγμή που βάζαμε αυτές τις προϋποθέσεις, ξέρετε, εντάξει, δεν το θεωρώ ότι ντε και καλά οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται μέσω διαφόρων μορφών εταιριών στην Ελλάδα, ότι είναι, πώς να το πω, δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Εξάλλου αυτό οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου θα το δείξει, αλλά να γνωρίζει το Σώμα ότι αυτές οι εταιρείες έχουν πολλές ιδιοκατασκευές. Αυτό σημαίνει δεν υπάρχει βιβλίο κατασκευαστή. Και αυτές, με έναν τρόπο, θα πρέπει μέσα από την επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τους δώσει ένα διάστημα να πιστοποιηθούν με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να αποκτήσουν ένα βιβλίο κατασκευαστή και να υπάρχει και μια περιοδικότητα στους ελέγχους. Βέβαια, από όσο καταλάβατε, και τουλάχιστον αυτό μας έχουμε από τις πρώτες ενδείξεις και η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί και μάλλον και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προκρίνει να μην είναι το ίδιο το Υπουργείο να ελέγχει Γενική Γραμματεία, δηλαδή Βιομηχανίας, όπως ήταν παλιά, αλλά να δώσει την δυνατότητα σε εταιρείες πιστοποιημένες να ελέγχουν αυτές και να δίνουν τα πορίσματα. Λοιπόν, αν υπήρξαν, άρα με βάση αυτό γίναν πάρα πολλές συζητήσεις, δεν προσήλθαν, είχαν έρθει δύο αιτήσεις που λένε ότι ενδιαφέρομαι γενικώς να πάρω το χώρο να πάρω, χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο χαρακτηριστικό. Πέρα από την εταιρεία την οποία σήμερα αποφασίσουμε εδώ να της αναθέσουμε την εγκατάσταση και λειτουργία του Luna Park, υπήρξε και μια άλλη εταιρεία, Event Team, η οποία είχε υποβάλει μια αίτηση, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση και λειτουργία, όπου μέσα προτείνει ότι, να το διαβάσω και ακριβώς, ετούμαστε την παραχώρηση του χώρου στο Πάρκο των Ευχών για την εγκατάσταση λειτουργία ιταλικών παιχνιδιών Luna Park έναντι οικονομικού ανταλλάγματος προς το Δήμο αξίας 30.000. Βέβαια, σε μια παράγραφο παρακάτω ξαναβάζει αυτό και λέει έναντι οικονομικού ανταλλάγματος προς το Δήμο αξίας 50.000. Έστω και αν είναι η δεύτερη από λάθος, δηλαδή προσθέθηκε με αντιγραφή η πρώτη, αυτό το τίμημα το οποίο έχουμε επιτύχει είναι πολύ μεγαλύτερο από το τίμημα αυτό που προσφέρει άλλη μια εταιρεία η οποία ήθελε να μπει στο χώρο με ιταλικά παιχνίδια. Και ο κύριος Κρίκης, δεν θυμάμαι τι ρωτήσετε, κύριε Κρίκη. Ναι, ναι, υπάρχει μέσα η δυνατότητα στους όρους, δηλαδή τη σύμβαση που πρόκειται να υπογράψει ο μισθωτής, ότι έχει δυνατότητα της υπεκμήσης από την άποψη ότι και βέβαια αυτό ενδεχομένως και την επόμενη χρονιά να γίνει και πιο να επεκταθεί, να γίνει πιο ευρεία δηλαδή αυτή η αντίληψη, από την άποψη ότι μπορείς να διαλέγεις ανθρώπους να φέρουν ένα παιχνίδι, δύο να το εκμεταλλεύονται και αυτοί όλοι να είναι κάτω από μια ομπρέλα. Άρα κάποιος έχει τη δυνατότητα να μπορεί να φέρει τέσσερα παιχνίδια, αλλά επειδή θέλει σε αυτό ή στο άλλο παιχνίδι, το οποίο είναι και αυτό πιστοποιημένο με βιβλίο κατασκευαστή κτλ., να μην θέλει να μπει στη διαδικασία να τα αγοράσει ο ίδιος, να το νοικιάσει και να βρει κάποιον άλλο να το βάλει. Άρα αυτή η δυνατότητα της υπεκμίσθωσης δίνει αυτή την ευχέρεια δηλαδή στους ανθρώπους να μπορούν να συλλέξουν και κάποιους άλλους με άλλα παιχνίδια να δουλέψουν εκεί. Ερώτηση, κύριε Καμιλαγάκη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Υπομονή μέχρι να έρθουν τα καινούργια. Ωραία, καλώς θα τα δεχτούμε. Γνωρίζετε ότι το Πάρκο των Ευκών έχει πια καθιερωθεί και θα λειτουργεί κάθε χρόνο. Νομίζω τα εγκαίνια και το άνομα θα γίνουν στις 6 Δεκεμβρίου. Πώς είναι δυνατόν να φέρνετε ένα θέμα στις 26 Νοεμβρίου, 10 μέρες πριν, για την εγκατάσταση του Luna Park, δηλαδή που φαίνεται ότι γίνεται ανάθεση ουσιαστικά έτσι, και γιατί δεν κάνατε δύο μήνες πριν, όταν αναλάβατε από 1η Σεπτεμβρίου το καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνετε ένα διαγωνισμό και η υπηρεσία του Δήμου με τους μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς κλπ. Θα μπορούσαν να ελέγξουν όλα τα στοιχεία που θα κατέθετε
ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα είχε Λούνα Πάρκ να ελέγξουν αν έχουν τις προϋποθέσεις του νόμου. Καταλαβαίνω την αγωνία σας, κύριε Δήμαρχε, ότι ναι, αν συμβεί ένα ατύχημα, αλλά και από αυτή την εταιρεία, στην οποία κάνετε ουσιαστικά ανάθεση, δεν σας διασφαλίζει τίποτα και μακάρι να μην συμβεί ένα οποιοδήποτε ατύχημα. Εμένα μου κάνει εντύπωση. 26 Νοεμβρίου έρχεται το θέμα σήμερα και στις 6 θα γίνουν τα εγκαίνια. Το θεωρώ ότι ουσιαστικά το κάνετε ανάθεση στο συγκεκριμένο και σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι στην Ελλάδα οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναλέω το εξής. Γιατί ανάθεση είναι. Δεν αμφισβήτησε κανένας ότι είναι ανάθεση. Αποφύγαμε το διαγωνισμό γιατί με διαγωνισμό 20 μέρες που λειτουργούσε το παζάρι ο Δήμαρχος δεν κοιμόταν το βράδυ. Γιατί τον... Ακούστε με, σας άκουσα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες βεβαίως έχουν τα χαρακτηριστικά τους που τα ξέρετε όλοι. Ωστόσο, στην περίπτωση των παιχνιδιών αυτών υπάρχουν προβλήματα. Έπεσε, θα διαβάσατε και όλα τα site, τι έγινε με το παζάρι. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πιστοποιημένα μηχανήματα ήταν, όμως κάτω από το πρίσμα αυτής της ιστορίας που περιέγραψε ο κύριος Νταΐς, δηλαδή με το ατελές νομικό πλαίσιο, με ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις 100% και με μια υπηρεσία η οποία σήκωνε τα χέρια πέραν του να κάνει έναν τυπικό έλεγχο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο η υπηρεσία μας. Ιδέα, εμπειρία, η περσινή με το Πάρκο των Ευχών, εγώ θα έλεγα ήταν ακόμα χειρότερη από αυτή που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα με το παζάρι. Δεν διασφάλισαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες αυτό που, εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ως προσδοκόμενο, την ασφάλεια κυρίως. Έτσι. Και την κάλυψη μέσω αυτής της ασφάλειας και των ευθυνών του Δημάρχου. Η οικονομική δυνατότητα μπορεί να έχουν καλύτερη ή χειρότερη. Οι συζητήσεις μας από το Σεπτέμβριο μέχρι και αυτή τη στιγμή ήταν μπροστά σε αυτή την ευθύνη πρέπει να εξασφαλιστούν δύο πράγματα. Η απόλυτη, στο μέγιστο δυνατό, ασφάλεια. Έτσι. Και βέβαια η κάλυψη της ευθύνης του Δημάρχου. Αυτό μπορούσε να πάει μόνο με επιλογή πια. Επιλογή. 5 μηχανήματα, καλά μηχανήματα. Ούτε 9,5 που στα χαρτιά και 125 ό,τι έγινε στον Αλμυρό και δυστυχώς πιθανόν και ίσως να συνέβαινε και στη Λάρισα. Βεβαίως ναι. Βεβαίως. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος καθαρά. Έτσι. Ακούστε με. Κυρία Καμιλαράκη. Κοιτάξτε. Λοιπόν, δεν κάνουμε συζήτηση. Ακούστε με. Είναι πολύ σοβαρό για να λέει κανένας κάντε διαγωνισμό για να τον πάρει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που βρίσκεται κάθε μέρα στην πόρτα του Δήμου. Και του πέφτουν τα λαμπάκια και του καίγονται τα λαμπάκια και γίνεται εκείνο ή το άλλο. Όχι, θα κοιμηθώ αυτή τη φορά. Δεν θα μπορέσω να είμαι όλη τη νύχτα ξάγρυπνος γιατί κάποιο λαμπάκι έσπασε και κάποιο πλαστικό έκανε τούτο ή το άλλο. Εντάξει, αυτός είναι ο βασικός. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Μακάρι να υπήρχε ένα νομικό πλαίσιο απόλυτα καθαρό, να υπήρχαν οι άδειες από τα Υπουργεία και όλα αυτά και να είναι άλλοι υπεύθυνοι. Έτσι. Θέλετε ερώτηση, κύριε Γεωργόπουλε. Τελευταία ερώτηση. Επειδή όντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και όντως δεν υπάρχει σαφήνεια στο θέμα στο νομικό πλαίσιο, μπορούμε σήμερα να πούμε ότι να αποφασίσουμε να στείλουμε έστω και αυτές τις μέρες που μένουν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να κάνει τον όποιον έλεγχο μπορεί να κάνει. Ο έλεγχος της τεχνικής υπηρεσίας, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν διασφαλίζει 100% ας με τα πράγματα, διότι η τεχνική υπηρεσία αυτή τη στιγμή, τα ΙΤΑΜΗ έχουν πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, έτσι αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί από τη διαδικασία να ντύσουν την πόλη με τα γιορταστικά της ας πούμε, και με τα φώτα της κτλ. Και στη διαδικασία του παζαριού σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Δήμαρχε, δεν μπορούμε αντικειμενικά να μπούμε σε λεπτομέρειες τέτοιες, οι οποίες ας πούμε, δεν γίνεται να. Πρέπει ένα μηχάνημα να είναι πιστοποιημένο, να είναι καλό εν πάση περιπτώσει. Πιστοποιημένα είναι όλα. Αν τα δει κανένας και επισκεφτεί το παζάρι με τα παιδιά του, και αν πάει και κάπου αλλού, θα καταλάβει τις διαφορές. Τι να κάνουμε τώρα, είναι. Ναι, βέβαια. Θέλετε ερώτηση, κύριε Τάχο. Δυστυχώς δεν δουλεύει.
Μια επιβεβαίωση για να καταγραφεί και στα πρακτικά. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης, αν διασφαλίζει και τη Δημοτική Αρχή. Βλέπω ότι μέσα υπάρχει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. Να καταγραφεί στα πρακτικά, αν αυτό καλύπτει και τη Δημοτική Αρχή. Ωραία. Κύριε Γενταή. Ναι. Θέλω να πω για το ζήτημα των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Γιατί προφανώς, βέβαια, εμείς ενδιαφερόμαστε για εδώ, για τη δικιά μας τεχνική υπηρεσία, για το δικό μας Δήμο, αλλά αυτό είναι πανελλαδικά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από την τεχνική υπηρεσία. Καταρχάς, οι άνθρωποι δεν είναι τα πτυχία τους κτλ. Δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Έτσι, και δηλώνουν και αδυναμία να ελέγξουν τα μέταλλα τα οποία αποσυναρμολογούνται και συναρμολογούνται, έτσι, να ελέγξουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Δηλώνουν παντελώς αδυναμία. Και γι' αυτό, προφανώς, επειδή και η πολιτική ηγεσία το γνωρίζει αυτό, ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό, πέρα από έναν οπτικό έλεγχο ενδεχομένως των καλωδίων, τα οποία πρέπει να είναι καλυμμένα με συγκεκριμένους τρόπους και συγκεκριμένα υλικά. Γι' αυτό φαίνεται ότι επιλέγει την κατεύθυνση και την οδό, ούτως ώστε όλες αυτές οι άδειες, μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις, να δίνονται από φορείς ανεξάρτητους πιστοποιημένους μέσα από το ΕΣΥΔ, σε συγκεκριμένα πρότυπα που αναφέρονται στις ψυχαγωγία, διασκέδαση, Λούνα Πάρκ κτλ. Έτσι. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση, ούτε και η δικιά μας τεχνική υπηρεσία, μα ξέρετε, και την άλλη φορά πήγαμε μαζί, κάναμε έναν οπτικό έλεγχο κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μέχρι εκεί. Δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτα περισσότερο. Διαδικασία τοποθετήσεων. Εντάξει. Κύριε Παπαγιασί, είπαμε να έχουμε μια διαδικασία. Τώρα τα ακούτε εσείς. Μιλάμε για τη διαδικασία. Έτσι. Μιλάμε για τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Τερζούδη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, κάντε την ερώτησή σας, αλλά υπάρχει να κατάμε μια διαδικασία. Ήρθαν κάποια μηχανήματα από την Ιταλία. Και είπατε ότι για 30.000 και 50.000. Τα απορρίψατε επειδή θα μας απέδιδαν λιγότερα χρήματα. Εξετάσαμε αν τα ιταλικά μηχανήματα ήταν καλύτερα από αυτά που παίρνουμε τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, αντιπαρέρχομαι αυτά που λέει η κυρία Καμιλαράκη. Δεν υπάρχουν τα μηχανήματα εδώ να πάει κάποιος να εξετάσει. Έτσι. Αυτά θα έρθουν από την Ιταλία. Και ο πρώτος ο ενδιαφερόμενος το ίδιο πρότεινε. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα μηχανήματα εδώ, κάποιος θα τα εξετάσει. Άρα από την άποψη αυτή και ο ίδιος πρότεινε μια διαδικασία μέσω ιταλικών παιχνιδιών, που όπου η συγκεκριμένη νομοθεσία εκεί λέει κάποια στοιχεία, όπως είπα, το βιβλίο του κατασκευαστή, το εγχειρίδιο κτλ. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχουν δύο οι οποίοι είναι στην ίδια διαδικασία, από την ίδια αγορά και προτείνουν, προφανώς το τίμημα το μεγαλύτερο είναι αυτό το οποίο είναι το κριτήριο πλέον της επιλογής. Κοιτάξτε τα μηχανήματα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε, ο κατασκευαστής μπορεί να είναι άλλα είναι του 2005, άλλα του 2006. Εξαρτάται ποια μηχανήματα θέλεις να διαλέξεις, ποια συγκεκριμένα. Πάντως δεν είναι εδώ των δεκαετιών όλα τα μηχανήματα αυτά τα ιταλικά. Είναι ουσιαστικά από το 2000 και μετά το έτος κατασκευής τους και φτάνουν μέχρι και πολύ πρόσφατο έτος που είναι το 2015, 2016, 2017. Περνάμε στη διαδικασία των τοποθετήσεων. Περνάμε στη διαδικασία τοποθετήσεων. Πάρτε υπόψη σας, υπόψη σας και ένα άλλο στοιχείο. Φτάνει. Έχουμε δοκιμάσει και τον έναν τρόπο, έχουμε δοκιμάσει και τον άλλον. Η διαφορά από όσους επισκέφθηκαν το πάρκο των Ευχών είναι τεράστια. Τεράστια. Η πρώτη χρονιά είχε μηχανήματα αξιόλογα, υψηλού επίπεδου, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα και πάρα πολύ καλά και ήταν κοινώς αποδεκτό αυτό από όλους. Δυστυχώς πέρσι με διαγωνιστική διαδικασία πάλευε ο Δήμαρχος πάλευε πέρα τα μηχανήματα με τον συγκεκριμένο ομοιοδότη, ας πούμε, να του πει ότι ρε παιδί μου,
10 μέρες πάρε μια κασέτα από μένα και βάλε Χριστουγεννιάτικα, όχι τα λαϊκά του Καζαντζίδη στο Πάρκο των Λευκών, δεν χωράνε, πώς το λένε. Εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα τώρα. Ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές λοιπόν οδεύουμε σε μηχανήματα τα οποία επιλέγουμε με τη διαδικασία για να είμαστε σίγουροι και καλά, ας πούμε, να πάνε και καλά το πάρκο. Κυρία Καραλαγιώτου, διαδικασία τοποθετήσεων. Καταρχήν να δηλώσουμε εξ αρχής ότι εμείς, κύριε Δήμαρχε, δεν θέλουμε να μείνετε εξάγρυπνος ούτε για το παζάρι ούτε για το πάρκο των Ευχών. Άλλη μόνο. Να το πούμε και ευχόμαστε να έχετε. Εμένα μου έλεγε ο κύριος Εσερίδης αυτή την πρόταση. Ναι. Μου την έκανε ο κύριος Εσερίδης, για όσους γνωρίζουν τον κύριο Εσερίδη. Άρα το πρώτο είναι αυτό, ότι δεν θέλουμε να μένετε εξάκρινος. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, προφανώς και δεν συζητάμε αν θέλουμε να τοποθετήσουμε και να λειτουργήσει Λούνα Πάρκ στο Πάρκο των Ευχών. Προφανώς και το θέλουμε όλοι για να είναι πληρέστερο το πάρκο. Αλλά το θέμα είναι με ποια διαδικασία επιλέγουμε τους ανθρώπους, την εταιρεία, την οποία θα φέρει τα μηχανήματα και θα λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ. Δεν πρέπει να πω ότι ακούστηκε μια επικίνδυνη λογική μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να δικαιολογηθεί η διαδικασία της ανάθεσης για το πάρκο, για το Λούνα Πάρκ. Και τι εννοώ. Ακούστηκε ότι επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλη ευθύνη αυτού που υπογράφει, υπάρχει ευθύνη του Δημάρχου και θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη της ευθύνης του Δημάρχου, θα πρέπει να πάμε σε ανάθεση, γιατί η Δημοτική Αρχή, αυτοί που θα υπογράψουν, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω, θέλουν να είναι ήσυχοι και σίγουροι. Ξέρετε, λέω ότι είναι επικίνδυνη αυτή η λογική, γιατί σύμφωνα με αυτή τη λογική, κοιτάξτε, ένας Δήμαρχος, ένας Περιφερειάρχης, ένας αιρετός που έχει δικαίωμα υπογραφής, βάζει χιλιάδες υπογραφές κατά τη θητεία του. Αν λοιπόν πηγαίναμε σε αυτή τη λογική ότι για να είμαστε ήσυχοι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε αναθέσεις, να παίρνουμε αυτόν που εμείς θεωρούμε κάθε φορά ότι είναι καλό, σημαίνει ότι όλες οι διαδικασίες σε μια θέση ευθύνης, είτε είναι δήμαρχος είτε οτιδήποτε ο καθένας, θα πρέπει να πηγαίνει σε διαδικασία ανάθεσης, να επιλέγει όποιον αυτός θεωρεί ότι κάνει καλύτερα τη δουλειά. Και με αυτή τη διαδικασία δεν χρειαζόταν να έχουμε ούτε διαγωνισμό ούτε τίποτε, πάντα με την πρόφαση ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει, για να είμαστε ήσυχοι και σίγουροι για αυτό που επιλέγουμε, να κάνουμε ανάθεση και να παίρνουμε όποιον εμείς θέλουμε και να του δίνουμε τη δουλειά. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή τη λογική. Συμφωνούμε βέβαια σε αυτά που υπόθηκαν, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ότι πρέπει να δούμε τα θέματα της ασφάλειας. Δεν συμφωνούμε όμως ότι η ευθύνη που έχει ένας δήμαρχος, που την έχει από τη στιγμή που εκλέγεται, πρέπει να καλύπτεται μέσα από τέτοιες διαδικασίες και μόνο. Γιατί το λέμε αυτό. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αναφέρθηκε ο κύριος Νταΐ σε 4 σημεία, τα οποία τα θεωρεί πολύ σημαντικά και διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια του Λούνα Πάρκ έναντι των συμπολιτών μας, αλλά βεβαίως και την ευθύνη που έχει ο Δήμαρχος που θα υπογράψει. Μας είπε, παραδείγματος χάρη, για το βιβλίο κατασκευής, συντήρησης, το ότι πρέπει να έχει δίπλωμα χειριστή, για το χειρισμό μηχανημάτων και όλα αυτά. Λέμε λοιπόν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να βγει ένας διαγωνισμός, να έχει μέσα ό,τι η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι διασφαλίζει καλύτερα και τους ιδίους που θα υπογράψουν τη συγκεκριμένη σύμβαση, αλλά πάνω απ' όλα τους συμπολίτες μας, γι' αυτό όλοι όσο Δημοτικό Συμβούλιο ενδιαφερόμαστε, που θα χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Με αυτές λοιπόν τις προδιαγραφές του να λέμε ότι θα πρέπει να έχει δίπλωμα χειριστή, το οποίο να έχει βιβλίο κατασκευών ή ό,τι άλλο εσείς νομίζετε, το να είναι πιστοποιημένα τα μηχανήματα, θα μπορούσε λοιπόν να βγει ένας διαγωνισμός, να έχει όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία για να έρθει κάποιος να δώσει προσφορά. Άρα οποιοδήποτε δεν είχε αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει σε έναν ενδεχόμενο διαγωνισμό να είναι μειοδότης του Λούνα Πάρκ στο Πάρκο των Ευχών. Συνεπώς, εμείς λέμε ότι θα μπορούσε ήδη, κύριε αρμόδια αντιδήμαρχε, να έχει βγει ο διαγωνισμός με όλες αυτές τις προδιαγραφές, έτσι ώστε και το Δήμαρχο να καλύψετε και βεβαίως όποιον άλλον υπογράφει και πάνω από όλους τους συμπολίτες μας. Συνεπώς, με αυτή τη λογική, εμείς δεν θα ψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εκτιμούμε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να καταλήγαμε και στην ίδια εταιρεία που εσείς λέτε, αλλά μέσα από μια άλλη διαδικασία, μια διαγωνιστική διαδικασία με τις προδιαγραφές που εσείς θα δέτε και θεωρούσατε ότι θα έπρεπε να μπουν για να μπορέσουμε να έχουμε τη μέγιστη ασφάλεια. Ευχαριστώ. Κύριε Κρήκη. Ναι,
Αυτό ήθελα την επιβεβαίωση, το είχα δει στο άρθρο 9 της σύμβασης. Και για ποιο λόγο το λέω, γιατί καταρχήν δεν διασφαλίζει και από την άποψη του τιμήματος ότι πετυχαίνει ο Δήμος το καλύτερο τίμημα, μίσθωμα. Γιατί μπορεί να πληρώσει 80 χιλιάρικα ο ανάδοχος και να βγάλει 150 από την υπεκμίσθωση. Δεν μπαίνει δηλαδή κάποιο όριο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ότι δεν μπορεί να υπεκμισθώσει πάνω από το τίμημα που μισθώνει για το συγκεκριμένο χώρο, τα τετραγωνικά που αναλογούν στο να μπει ένας άλλος. Δεύτερον, δεν διασφαλίζει κατά την άποψή μας ούτε την ποιότητα αυτό το άρθρο. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας ανάδοχος και ξέρατε ότι είχε 10 μηχανήματα δικά του, θα έλεγες, ξέρω, γνωρίζω, είναι αυτά. Τώρα ανοίγει η πίτα. Θα φέρει κι άλλους. Και επειδή εδώ το αντικείμενο είναι το κέρδος, όπως και να το κάνουμε, δεν διασφαλίζει και τον ύπνο του Δημάρχου. Το τρίτο, δεν αναφέρεται πουθενά. Δεν το είπα τώρα έτσι, Δήμαρχε, να μην με παρεξηγήσεις. Αλλά εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες. Εμάς η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Αν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, να μην έχει Λούνα Πάρκ. Από ό,τι θυμάμαι, μια φορά και στα Τρίκαλα, μια χρονιά δεν είχαν Λούνα Πάρκ. Που υποτίθεται είναι... χαίρομαι πολύ, εντάξει, το γνωρίζουμε. Χαίρομαι πολύ. Από την άποψη τώρα αυτή, εμείς λέμε και το εξής. Πρέπει αυτό που έρχεται εδώ ως σύμβαση, γιατί δεν περιέχεται, να διασφαλίζει και τη δωρεάν χρήση των ανέργων και των οικογενειών τους. Δεν διασφαλίζεται από τη σύμβαση ότι είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει δίνοντας... Πάει ο άλλος με την κάρτα ανεργίας του. Δώσε μου 5 μάρκες. Έχω 5 παιδιά, έχω 3 παιδιά, έχω 2 παιδιά. Να κάνουν τα παιδιά μου. Δεν το διασφαλίζει η σύμβαση αυτό. Είναι ένα ζήτημα. Όπως επίσης και την τιμή του εισιτηρίου. Δεν μπαίνει δικλίδα. Γιατί πάμε τα παιδιά μας, πληρώνουμε 4 ευρώ και κάνουν μισό λεπτό. Τόσο είναι. Νομίζουμε ότι και αυτά πρέπει να ενδιαφέρουν σε σχέση με το τίμημα που πάει να δώσει η Δημοτική Αρχή το συγκεκριμένο χώρο. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Είναι καθαρό, νομίζω. Κύριε Γούλα. Ευχαριστώ. Η πιστοποίηση των μηχανημάτων από την τεχνική υπηρεσία είναι, κατά τη γνώμη μου, αδύνατη, διότι εδώ πρέπει να γίνει εργαστηριακός έλεγχος. Η αντοχή των μετάλλων, των διαφόρων υλικών, εξαρτημάτων κλπ. Απαιτεί εργαστήριο. Με το μάτι δεν μπορεί να κάνεις πιστοποίηση και να βάζεις την υπογραφή σου. Κανείς μηχανικός δεν το κάνει αυτό. Και καλά θα κάνει να μην τη βάλει. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα. Όλες οι πιστοποιήσεις γίνονται από συγκεκριμένους οργανισμούς, κρατικούς φορείς ή ιδιώτες πιστοποιημένους. Άρα δεν φτάσαμε ακόμα στην Ελλάδα να έχουμε όλες αυτές τις πιστοποιήσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες, απαραίτητες και να διασφαλίζουν κάθε αρχή όπως προκειμένου το Δήμαρχο της προκειμένης περίπτωσης. Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, μπροστά από 10 χρόνια, συνέβη ένα ατύχημα σοβαρό. Πέθανε φοιτητής πάνω στην ώρα του εργαστηρίου. Έτσι. Οι συγγενείς τράφησαν κατά του Ιδρύματος και κατά των καθηγητών, που παρόλο ότι είχαν τον κανονισμό λειτουργίας, είχαν ό,τι προβλέπει μια διαδικασία για να λειτουργήσει ένα εργαστήριο. Καταδικαστήκαμε για αυτό το πράγμα και ακόμα είναι στα δικαστήρια, δεν τελειώσαν αυτά. Πέρυσι, μπροστά από 3 χρόνια που ήμουνα και πρόεδρος και πρίτανες, είχα τους αναρχικούς δίπλα μου και κάθε φορά με απειλούσαν ότι θα μου βάλουν φωτιά, γιατί τους διαφωνούσα σε πολλά πράγματα. Ήταν πολύ σημαντική η ευθύνη. Εγώ έρχομαι στο θέμα του Δημάρχου για το πρόβλημα της ευθύνης και κατανοώ αυτό που τα οποία μας είπε προηγουμένως, διότι ένας φοιτητής να πάθαινε κάτι, έτσι από σύμπτωση. Δεν θα τελειώναμε ποτέ, ούτε σύνταξη θα παίρναμε. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θα ξεκαθαρίζαμε ποτέ. Ήδη η άλλη περίπτωση, πάνω από 10 χρόνια έχει, είναι στα δικαστήρια, έφτασε στον Άρη Παγώτα. Με πολλές αποζημιώσεις από το Ίδρυμα. Άρα εγώ σταματώ εδώ και λέω, ναι μεν, η μία δημοπρασία θα δώσει. Έστω και αυξημένα κέρδη. Πόσα είναι αυτά τα κέρδη. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε όμως και αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος, την ευθύνη, την προσωπική, το άγχος που έχει. Και επειδή το έζησα, φτάσουμε υπέρ της πρότασης του Δημάρχου και ψηφίζω την εισήγηση. Να προσθέσω το εξής, Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
οι διαγωνιστικές διαδικασίες στο συγκεκριμένο κομμάτι, στη συγκεκριμένη, απέδειξαν ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά όλα όσα περιγράφουμε και λέμε ότι θέλουμε τούτο, κίνο, τάλο κτλ. Κτλ. Σε μια διαγωνιστική τέτοιου τύπου διαδικασία μειοδοτική, έτσι, υπάρχουν χαρτιά τα οποία δεν είναι αυτά που πρέπει τις περισσότερες φορές. Αυτό ακριβώς έγινε δίπλα στον Αλμυρό. Αυτό ακριβώς έγινε δίπλα στον Αλμυρό. Η ανάθεση έχει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή και την νομιμότητα, με την νομιμότητά της από πίσω, αλλά είναι ένας από τους τρόπους που μπορούμε να διασφαλίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ γι' αυτό επιμένω και ζητώ να δοθεί αυτή η δυνατότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεδομένου ότι η απόδειξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και από την πλευρά του Δήμου πέρσι ήταν τραγική. Έτσι. Δεν ωφέλησε το Δήμο. Δεν είχε τα στοιχεία αυτά με τα οποία, ενώ είχαν μπει προϋποθέσεις, δεν τηρήθηκαν αυτές στη διάρκεια της. Θα έπρεπε ή να σταματήσει ή να σηκωθεί να φύγει, ας μην ξέρω εγώ, ο συγκεκριμένος μειοδότης. Δώστε μας τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο φέτος και να δούμε από εκεί και πέρα, γιατί έχουμε διαμηνήσει σε όλους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επειδή οι εταιρείες προστρέχουν, ρωτούν για το διαγωνισμό κτλ., έχουμε διαμηνήσει, όχι εγώ μόνο, όλοι οι δήμαρχοι, ότι επιτέλους, ας πούμε, οι Έλληνες, αλλάξτε μηχανήματα, βελτιώστε τον εξοπλισμό σας. Δεν μπορείτε να πάτε. Θα σας κερδίσει στην αγορά, στο και στον ανταγωνισμό και η Ιταλία και η Γερμανία και οποιοδήποτε άλλος. Επενδύστε για να μπορείτε να κερδίσετε και με ασφάλεια, όχι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που υπήρξε αυτή τη στιγμή. Κύριε Γαμβούλα. Το ζήτημα λοιπόν της ποιότητας, το οποίο μπήκε δυνατά στη συζήτηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε και μέσω της δυνατότητας να εκμισθώσει ο συγκεκριμένος εκμισθωτής σε άλλη εταιρεία κάποια μηχανήματα και μέσω του νομικού πλαισίου, το οποίο δεν καλύπτει ουσιαστικά τις απαιτήσεις της εποχής, και μέσω της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία αδυνατεί ουσιαστικά έτσι να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, φαίνεται λοιπόν ότι είναι αδυνατή και είναι περισσότερο μία προσωπική εκτίμηση δική σας το αν είναι καλά τα μηχανήματα ή όχι. Ελπίζουμε να έχετε επιλέξει σωστά. Ελπίζουμε λοιπόν να έχετε κάνει μία καλή επιλογή. Είναι κάτι το οποίο όμως το έχετε χειριστεί εσείς και θα ψηφίσουμε λευκό στην προκειμένη περίπτωση από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε όλη τη διαδικασία πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ. Κύριε Βαγιούλη. Τα περισσότερα από αυτά που δεν είπε ο κύριος Δήμαρχος, από αυτά έχουμε καταλάβει τι ακριβώς υπενήχθη. Δυστυχώς υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Ο κύριος Δήμαρχος το ξέρει καλύτερα, εμείς από ακριτομήθειες, και γι' αυτό το λόγο σέβομαι την απόφαση, την προσωπική απόφαση του Δημάρχου να αναλάβει την ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλεια τεχνικές υπηρεσίες, αφού αδυνατούν, προτείνω να υπάρξουν εθελοντές δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα δοκιμάσουν τα παιχνίδια και μετά να δοθούν στη διάθεση του κοινού. Τοποθετήσεις. Κύριε Σούλτη. Τίποτα. Μια εμπειρία θα πω, γιατί ασχολούμαι με τους διαγωνισμούς αυτούς του παζαριού από την εποχή του κυρίου Τζανακούλη. Έχω τώρα δηλαδή 10 μαζί με τον Θανάση. Και ο Θανάσης το ξέρει. Στους διαγωνισμούς αυτούς του Λούνα Πάρκ, κάθε χρόνο ερχόταν ένας και τον έπαιρνε ο ένας. Και είναι ο ίδιος 15 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ας βγάλετε συμπεράσματα. Μία. Ένας. Εντάξει. Λέω, όλα τα χρόνια σε όλους τους διαγωνισμούς. Γενικά, για Λούνα Πάρκ που συμμετέχω στο Δήμο, 15 χρόνια, 17 πόσα είμαι. Λοιπόν, είμαι σχεδόν κάθε χρόνο. Από την αντιπολίτευση ακόμα. Τότε σαν αντιπολίτευση. Έρχεται ένας στο διαγωνισμό του Λούνα Πάρκ και το παίρνει ένας και μειοδοτεί ο ένας και είναι πάντα ο ίδιος. 17 χρόνια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα γιατί συμβαίνει. Εγώ τα έχω βγάλει. Βγάλτε τα και οι υπόλοιποι. Δεν σπάει αλλιώς αυτό το πράγμα. Να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ πολύ, αν γίνεται, να προχωρήσουμε στη διαδικασία ψηφοφορίας. Έτσι. Ορίστε, κύριε Τάχο. Νομίζω ότι μπει σε
λάθος βάση η αιτιολόγηση. Δεν είναι μόνο η διασφάλιση του Δημάρχου. Πρέπει να σκεφτούμε ότι εκεί μέσα και πάνω στα παιχνίδια θα ανεβούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, έτσι. Αυτό δεν το είπε κανείς. Συγγνώμη τώρα. Δεν θα ανεβούμε εμείς τα παιχνίδια. Δεν θα ανεβεί. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Το να υπάρχουν παιχνίδια πιο όμορφα και πιο ασφαλή είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα νομίζω είναι... Ευχαριστούμε, κύριε Τάχο. Λοιπόν... Ναι, κύριε Παπαστόλου. Ναι. Βλέπω λοιπόν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μια αγωνιώδη προσπάθεια από πολλούς δημοτικούς συμβούλους συναδέλφους να νομιμοποιήσουμε τις αναθέσεις. Εδώ πρέπει, υπάρχει ανάθεση. Φυσικά και πρέπει και αμφισβητούμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή υπήρχε ένας προβληματισμός από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι ένας μόνον εκμισθωτής μειοδότης έπαιρνε, δεν είδα να έχει γίνει κάποια πρόταση στο παρελθόν στον προηγούμενο Δήμαρχο να γίνονται αναθέσεις. Άρα λοιπόν εδώ είχαμε το χρόνο, είχατε το χρόνο να γίνει ένας διαγωνισμός, να τεθούν οι προϋποθέσεις και να προχωρήσει. Κανείς, εδώ πρέπει να ευχόμαστε όλοι, όσες φορές γίνεται εκμίσθωση τέτοιων μηχανημάτων σε Λούνα Πάρκ, πρέπει να ευχόμαστε να μην γίνει κάτι. Υπάρχουν μηχανήματα και ας ευχηθούμε λοιπόν να μην γίνει κάτι. Αλλά μην κάνουμε τώρα εδώ αγωνιώδη προσπάθεια να νομιμοποιήσουμε τις αναθέσεις. Γιατί εδώ λέγονται και κουβέντες οι οποίες δεν στέκουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να διαβάσετε το νομικό πλαίσιο. Δεν γίνεται καμιά προσπάθεια να νομιμοποιήσουμε αναθέσεις. Οι αναθέσεις είναι ένας από τους τρόπους, τους νόμιμους τρόπους που κάνει τη δουλειά ο Δήμος. Έτσι, αν δεν το γνωρίζετε, σας ενημερώνω. Είναι οι αναθέσεις, είναι οι πρόχειροι διαγωνισμοί και είναι και οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για την κάθε μια από αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι καμιά προσπάθεια, λοιπόν. Είναι συγκεκριμένες αιτιάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Όχι μόνο. Είναι. Μας λένε ότι γιατί δεν κάναμε διαγωνισμό με τους όρους αυτούς, παιδιά. Κάποια δεν προβλέπονται. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει δηλαδή εθνική νομοθεσία που να έχει χειριστές. Πώς θα το βάλουμε όρο μέσα στη δημοπρασία. Το έχω πει τόσες φορές. Λοιπόν, κύριε Νταΐ. Και μετά να πω κάτι. Κύριε Νταΐ. Ας μας αφήσουν αυτοί που θέλουν να εύχονται να μην συμβεί τίποτα, να πράττουμε εμείς. Κύριε για Νταΐ. Να μην συμβεί σίγουρα τίποτα. Κύριε Νταΐ. Δεν... Κύριε Νταΐ. Είναι λανθασμένη έκφραση. Κακώς το είπε. Λοιπόν, κακώς το είπε και το ανερεί. Είπε ο κύριος Παπαστόλου είπε πριν να ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι. Και λέω, ωραία, αφήνουμε κάποιους να εύχονται να μην συμβεί κάτι και εμείς αφήστε μας να πράττουμε να μην συμβεί κάτι. Λοιπόν, ποιο είναι το επιλήψιμο. Να ηρεμήσουμε λίγο. Να ηρεμήσουμε λίγο. Κύριε Μαμάκο, να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Προσπαθούμε να ησυχάσουμε. Εγώ λοιπόν. παρακαλώ πάρα πολύ. Εξαντλήθηκε η διαδικασία, έχουν μπει τα ζητήματα, έχει μπει όλος ο προβληματισμός. Η ατέρμονα συζήτηση δεν βοηθάει σε τίποτα. Έκκληση κάνω. Όχι, βεβαίως, ναι, προς όλους απευθύνομαι. Είναι άνευ αντικειμένου από κάποιο σημείο και μετά η συζήτηση και οι τοποθετήσεις. Παράκληση, πρόεδρε, συγγνώμη. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να κλείσουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Διαδικασία ψηφοφορίας. Διαόριο. Ονομαστική. Αφού είπαν οι παρατάξεις, με την αρνητική ονομαστική ψηφοφορία. Κύριε Διαμάντο, ξεκινήστε.
Αδαμόπουλος. Αλεξούλης. Αναστασίου. Ανδριτσόπουλος. Απρίλη. Αργυρόπουλος. Βαγιούλης. Βαϊούλης. Βαϊούλης, ναι. Βλαχούλης. Βούλγαρης. Γαμβρούλας. Λευκό. Γεωργάκης. Γιανακόπουλος. Ναι. Γούλας. Ναι. Δαούλας. Ναι. Διαμάντος. Ναι. Δριστέλας. Ναι. Ζαούτσος. Ναι. Καλαμπαλίκης από. Καλτσάς. Ναι. Καμιλαράκι. Καραλαριώτου. Καφές. Ναι. Κρίκης. Κυριτσάκας. Λόλος. Εδώ. Μαβίδης. Ναι. Μαμάκος. Όχι. Μπουσμπούκης. Ναι. Νασιώκας. Ναι. Νταΐς. Ναι. Ξινοπούλου. Όχι. Παπαπαρίσης. Όχι. Παπαποστόλου. Όχι. Πράπας. Ρεβίσιος. Ναι. Σάπκας. Ναι. Σούλτης. Ναι. Σταυροθεόδωρος. Όχι. Τάχος. Ναι. Τερζούδης. Όχι. Τσακίρης. Όχι. Τσιλιμίγκας. Ναι. Και Δελιγιάννης. Ναι. Εγκρίνεται με 23 ψήφους, ναι, 17 όχι, 2 λευκά. Ένα το θέμα, έγκριση παραχώρησης δικαιώματος σύστασης μονού οικογενειακού τάφου στο νέο κημητήριο στην κυρία Χατζηπούλη Ιωάννα. Εγκρίνεται. Ναι. Κάνε πρόταση, έλα Πέτρο. Έλα Πέτρο. Κάνε πρόταση. Ναι. Τώρα μισό λεπτά, μην ανησυχείτε, θα κάνει πρόταση ο κ. Κρίκης. Όχι, έχω και Ολυμπιακό, στα υπόψη. Όχι, δεν παίζει, δεν είναι αυτό το θέμα. Για τους Ολυμπιακούς. Για το 9-10-11 εμείς καταψηφίζουμε και θέλουμε να βάλουμε και το ζήτημα ότι κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της δημιουργίας ενός δημοτικού αποτεφρωτηρίου. Λοιπόν, 9-10-11 λοιπόν με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης. 12. Λοιπόν, από το 12 ως το 16, ομόφωνα. 12, 13, 14, 15 και 16, ομόφωνα. Όλοι συμφωνούμε, ομόφωνα. Καλά τα λέει ο κ. Κρίκης. Εντάξει, εδώ τώρα έχουμε διαφοροποίηση. Στο 17, λευκό ένας. Λευκό, οι άλλοι ομόφωνα. 17... Ομόφωνα. Μισό λεπτάκι, για το 17 να πω κάτι. Την τοποθέτηση. Έτσι. Διότι εδώ ναι, πρέπει να συμφωνήσουμε, διότι υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες θα χρειαστούν αλλαγή. Δηλαδή έχουν κατά μεσής
του δρόμου Φαρσάλων και Ιερών Πολυτεχνείου έχουν υποσταθμό από κάτω. Πάμε να σχεδιάσουμε κόμβο και βρίσκουμε πρόβλημα. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να αυθαιρετούν με τέτοιον τρόπο. Να απευθύνονται, δεν το έχω ελέγξει, αλλά κύριε Σούλτη, δείτε το έτσι ώστε να είναι σε σημείο που δεν θα μας εμποδίζει. Πήγαμε, Συγγνώμη. Πήγαμε με τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας και με τα στελέχη του αερίου. Είδαμε και το βάζουμε σε ένα σημείο που δεν ενοχλεί ούτε την πλατεία, ούτε το έργο που κάνουμε, έτσι. Ούτε θα έχει πολλά σκαψίματα εκεί που το βάζουμε. Είναι στην άκρα, δίπλα στον υποσταθμό της ΔΕΙΑΛ και δεν ενοχλεί. Κύριε Ταξιώτη. Καλύφθηκα από τον κύριο Σούλτη γιατί το συζητήσαμε στην ποιότητα. Ωραία. Οπότε, ναι. Ωραία. Εγκρίνεται με το λευκό της λαϊκής εισπύρωσης. Και μέχρι το τέλος... 18... Έλα, Πέτρο, 18, 19, 20, 21. Μέχρι το 22 ομόφωνα. 18, 19 ομόφωνα. 20, 21. Με την αρνητική ψήφο της λαϊκής εισπύρωσης. Και 21 ομόφωνα. 22. 22, κύριε Κρίκη. Εμείς θα το ψηφίσουμε αν... Εάν φύγει από την εισήγηση η κατάργηση της ειδικότητας που προτείνει για το τρίτο απογευματινό ΕΠΑΛ. Κύριε Βούλγαρη. Το μικρόφωνο. Έλα. Οι προτάσεις όπως κατατέθηκαν από τα σχολεία και τη δευτεροβάθμια και τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εγκρίθηκαν ομόφωνα. Στο συγκεκριμένο σχολείο, στο τρίτο ΕΠΑΛ, ήταν λευκή... Δεν τελειώσαμε ακόμα. Μία ψήφος λευκή, οι άλλες ήταν ομόφωνες. Στο τρίτο ΕΠΑΛ, όμως, είναι και από το σχολείο η πρόταση και της δευτεροβάθμιας για την κατάργηση της συγκεκριμένης ειδικότητας, που η ίδια, όμως, αναπτύσσεται στο τέταρτο ΕΠΑΛ. Έτσι. Προφανώς το σχολείο δεν τη χρειάζεται, γι' αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πρόταση της δευτεροβάθμιας μόνο, είναι και πρόταση του σχολείου. Ναι, να. Με την... Πρόεδρε, μία διευκρίνηση μόνο. Κύριε Παπαστόλου. Ναι. Στην Επιτροπή, στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, δεν συμμετείχε εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ, έτσι, γιατί δεν του στάλθηκε πρόσκληση για να μπει ο καινούριος εκπρόσωπος. Και δεν έχουμε την άποψη. Από τη στιγμή και εμείς είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση ειδικότητας, αλλά επειδή πάει συνολικά η πρόταση όμως, δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός αυτή τη στιγμή. Κύριε είμαστε αντίθετοι, αλλά είμαστε υπέρ. Δεν καταλάβαμε τι είπατε ακριβώς, κύριε Παπαστόλου. Είμαστε, προσέξτε, είμαστε υπέρ κατά της κατάργησης, αλλά η πρόταση είναι συνολική. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, με την παρατήρηση τάδε. Κυρία Καραλαγιώτου. Θα ψηφίσουμε το συγκεκριμένο... Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Θα ψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα μετά τη διευκρίνηση που έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι αποτελεί και πρόταση του σχολείου η κατάργηση για το τρίτο ΕΠΑΛ Λάρισας. Με την αρνητική ψήφο της λαϊκής εισπύρωσης. Ευχαριστούμε πολύ.